σας. 25 εκατομμύρια εμβόλια έως τέλος Ιουνίου. 429.000 από τη Pfizer μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Κορονοϊός. Καμπανάκι Μητσοτάκη για τον κίνδυνο τρίτου κύματος της πανδημίας. Άνοιγμα σχολείων. Συνεδριάζει η Επιτροπή. Ποιες είναι οι επικρατέστερες ημερομηνίες. Μητσοτάκης για φάρμακα συνταξιούχων. Δωρεάν και το 2021. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 29 Δεκεμβρίου. Εκπνέει το 2020, σε λίγες μέρες θα μας αφήσει. Ελπίζω να μην ξανάρθει αυτό το έτσι, ένα αντίστοιχο έτος. Πολύ δύσκολο για όλους μας, με την πανδημία του κορονοϊού να χτυπά σε παγκόσμιο επίπεδο όλες τις χώρες και την Ελλάδα βεβαίως. Και σήμερα βγήκαν νωρίτερα τα κρούσματα και με αυτό θα ξεκινήσουμε. Έχουμε λοιπόν 1047 κρούσματα, 458 συμπολίτες μας είναι διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας και 58 δυστυχώς νεκροί, 58 θάνατοι από τον κορονοϊό. Είδατε λοιπόν ότι σήμερα αυξήθηκαν τα κρούσματα, πάλι τετραψήφιος αριθμός. Αυτή η εικόνα ίσως προβληματίσει περαιτέρω τους ειδικούς και την κυβέρνηση, κυρίως ότι με πολύ αργό ρυθμό μειώνεται ο αριθμός των διασωληνωμένων. Είναι δύο στοιχεία προβληματισμού που θα μετρήσουν στις αποφάσεις που θα λάβει η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες για την άρση ή όχι του lockdown, το άνοιγμα του λιανεμπορίου αλλά και το άνοιγμα των σχολείων. Και ακριβώς λοιπόν για το ενδεχόμενο να ανοίξουν τα σχολεία, είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κέρα Μέως. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Η συζήτηση έχει διαρκέσει αρκετές ώρες, καθώς οι λοιμοξιολόγοι προσπαθούν να αξιολογήσουν όλα τα δεδομένα και δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια. Το ένα είναι να ανοίξουν πρώτα τα δημοτικά στις 8 Ιανουαρίου και να ακολουθήσουν τα γυμνάσια και τα λύκεια. Συγγνώμη. Το άλλο είναι να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες μαζί, αλλά όχι στις 8 Ιανουαρίου, ίσως στις 11, ίσως στις 18. Μέχρι στιγμής δεν έχουν κλειδώσει αποφάσεις. Θεωρώ ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή θα έχουμε να σας δώσουμε ακριβώς τι θα γίνει με τα σχολεία. Αν θα ανοίξουν μαζί όλες οι σχολικές βαθμίδες, πότε θα ανοίξουν, ποια είναι η πρόταση των ειδικών που θα την καταθέσει βεβαίως στην κυβέρνηση και από εκεί πέρα είναι στο χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, να αποφασίσει πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Αυτό που μαθαίνουμε εμείς εδώ στο Attica TV από το ρεπορτάζ είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να ανοίξουν τα σχολεία. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι λοιμοξιολόγοι τάσσονται υπέρ του να ανοίξουν αργότερα τα σχολεία. Και όχι όλες οι βαθμίδες μαζί. Υπάρχει και μια μερίδα λοιμοξιολόγων που είναι και μέλη της Επιτροπής που λένε ότι μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία. Όμως τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα, τα σημερινά κρούσματα και η παραμονή, ξαναλέω ότι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οι διασωληνωμένοι, ίσως λέω και είναι πιθανό αυτό, να αλλάξουν και να τροποποιήσουν τις αποφάσεις για το άνοιγμα των σχολείων. Λοιπόν, και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το σημείο και βεβαίως αυτό είναι και να πείτε ποιον ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει νομίζω γιατί έχουν φουντώσει τα τελευταία 24 ώρα οι πληροφορίες για ανασχηματισμό. Για ένα lifting στο κυβερνητικό σχήμα μετά από 18 μήνες που έχει στο μυαλό το Κυριάκος Μητσοτάκης. Ίσως λοιπόν αυτό το lifting γίνει στον Ιανουάριο. Κάποιες πληροφορίες ήθελαν να γίνεται άμεσο ανασχηματισμό, δηλαδή μέχρι τέλος της εβδομάδας. Αυτό δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται για αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι μέσα στα σχέδια του Πρωθυπουργού ένας ανασχηματισμός, αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Δεν θα πούμε σε ονοματολογία καθόλου εδώ από αυτή την εκπομπή, αλλά θα προσπαθήσουμε να δούμε όλες τις πλευρές. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι ίσως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να κάνει ένα restart με αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα σε κομβικά υπουργεία. Δεν ξέρουμε αν θα είναι σαρωτικός, έτσι λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, ο ανασχηματισμός. Θα υπάρξουν όμως όταν γίνει αλλαγές σε πρόσωπα. Και μένει να δούμε αν αυτό γίνει την επόμενη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Αυτό θα το νομίζω κανείς δεν είναι στο μυαλό του Πρωθυπουργού. Ίσως και θα θέλει να ευνηδιάσει ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό πλέον η μπάλα από το κυβερνητικό επιτελείο κρατιέται χαμηλά. Με να δούμε λοιπόν ποιες θα είναι αυτές οι αλλαγές και πότε ακριβώς θα γίνουν. Πάντως, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι θα έχουμε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μέσα στον Ιανουάριο.
Αυτή είναι η επικαιρότητα. Νομίζω ότι το θετικό είναι ότι συνεχίζονται οι εμβολιασμοί. Θα έρθουν και άλλα εμβόλια, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και αυτό το 70% είναι το ποσοστό που πρέπει να έχει εμβολιαστεί. Για να πάμε σε αυτό που λέμε ανοσία της αγέλης, να βγάλουμε τη μάσκα. Δεν ξέρω αν τη βγάλουμε μέχρι το καλοκαίρι ή μετά το καλοκαίρι. Πάντως θα είναι σημαντικό όταν θα εμβολιαστεί το 50, 60, 70%. Τότε θα υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια. Αναφορικά με τις αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση, όχι το lockdown που τελειώνει στις 7 Ιανουαρίου, να πούμε ότι οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν αρχές της επόμενης εβδομάδας και αφού θα αξιολογηθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Είδατε σήμερα ότι ενώ τις προηγούμενες μέρες είχαμε τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων, σήμερα επανήλθαμε σε τετραψήφιο αριθμό. Και αυτό ξαναλέω, ίσως ένα στοιχείο προβληματισμού και για την κυβέρνηση και για τους ειδικούς. Λοιπόν, θα πάω αμέσως να καλησπερίσω τους καλεσμένους μας μέσω Skype, τον κύριο Ηλία Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικό και αντιπρόεδρο Επιτροπής Λογιστών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Κύριε Χατζηγεωργίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε εσάς. Χρόνια πολλά, Ηλία, χρόνια πολλά. Τώρα, ξέρεις, καμιά φορά πληθυντικός, αλλά επειδή χρόνια γνωριζόμαστε. Χρησιμοποιούμε και τον ελληνικό. Δεν σημαίνει αυτό ότι έτσι δεν σέβεται, δεν υπάρχει σεβασμό στο πρόσωπό σου. Ηλία, λοιπόν, κοίτα, επειδή ο κόσμος αναρωτιέται τι θα συμβεί με όλες αυτές τις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ανασταλεί, έχουν παραταθεί και έχουν πάει τον Απρίλιο. Κάπως φαίνεται το οικονομικό επιτελείο να σχεδιάζει πράγματα που όμως δεν ανοίγει τα χαρτιά του Υπουργός Οικονομικών. Και θέλω να μου πεις πόσο εφικτό θεωρείς, και μετά θα πάμε στα τρέχοντα, να έχουμε μια νέα ρύθμιση των 100-120 δόσεων. Που το ζητούν βέβαια οι άνθρωποι της αγοράς, έτσι. Αν συνυπολογίσουμε ότι οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί και έχουν πάει τον Απρίλιο του 2021 είναι πάρα πολλές, δεδομένου ότι είναι της πρώτης φάσης πανδημίας μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και για κάποιες επιχειρήσεις και Ιουνίου. Σύν τις ρυθμίσεις των οφειλών που επίσης έχουν συσσωρευτεί και έχουν πάει τον Απρίλιο του 2021, αν σε αυτό προσθέσουμε και το γεγονός ότι έχουμε οφειλές τρέχουσες, οι οποίες δεν θα πάρουν αναστολή, δεν παίρνουν αναστολή, δεδομένου ότι δεν προβλέφθηκε κάτι τέτοιο για τους μήνες Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη και το καθεξής, και μιλώ για τις δόσεις έμφυα και φόρου εισοδήματος που αντιμετωπίζονται από την πλειονότητα των φορολογουμένων, καταλαβαίνουμε ότι τον Απρίλιο του 2021, δεδομένου ότι φαίνεται. Σχεδόν σίγουρο μάλλον είναι ότι δεν πρόκειται να έχουμε μπει στην κανονικότητα που περιμένουμε. Θεωρούμε απίθανο να μπορέσουν οι φορολογούμενοι να πληρώσουν τις οφειλές αυτές που έχουν συσσωρευτεί. Επίσης, ήδη έχει προβλεφθεί η δυνατότητα να το εντάξουν σε χαμηλότοκη δόση ρύθμιση των 24 δόσεων ή άτοκη ρύθμιση των 12 δόσεων. Όμως, δυστυχώς πάλι αυτό θυμόμαστε ότι δεν θα έχει εξυπηρετήσει. Άρα, σαν επαγγελματικό μερικείο Αθηνών, τι έχουμε κάνει, έχουμε πει το αυτονόητο. Ότι θα πρέπει αυτές οι οφειλές, μαζί και με τις υπόλοιπες, που ενδεχομένως θα έχουν συσσωρευτεί και θα έχουν γίνει ληξιπρόθεσμες, να προβλεφθεί να υπάρχει δυνατότητα να μπουν σε μεγάλο πρόγραμμα, σε πρόγραμμα πολλών δόσεων. Για την ακρίβεια, 120 δόσεων. Για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να μείνουν ζωντανές και το 2021 και όταν μπούμε σε μια κανονικότητα, όποια θα είναι αυτή, όπως συνεχίζει τη διαδικασία της του υγειονομικού προβλήματος, να μπορούν οι επιχειρήσεις να κάνουν το restart. Γιατί αν δεν έχουν ρευστότητα, δεν θα μπορέσουν να κάνουν το restart. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτό λένε οι άνθρωποι της αγοράς, ότι χρειάζεται μία νέα δόση, μία νέα ρύθμιση πολλών δόσεων, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι επιχειρήσεις και να μην κατεβάσουν ρολά. Επειδή είσαι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστών στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, υπάρχει μια έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, Ηλία, που είναι πραγματικά δυσίωνη. Λέει ότι μία στις τέσσερις επιχειρήσεις θα κλείσουν, θα κατεβάσουν ρολά. Και αυτό βέβαια καταλαβαίνεις καλύτερα από μένα ότι σημαίνει και απώλεια θέσεων εργασίας, έτσι δεν είναι? Αυτό εννοείται. Όταν κλείσει επιχείρηση, αφενός επιχειρηματίας και αφετέρου οι εργαζόμενοι που εργάζονται στην επιχείρηση θα μείνουν χωρίς δουλειά. Και δυστυχώς οι προβλέψεις αυτές δεν είναι μόνο από το Επαγγελματικό Μερικείο Αθηνών, έρχονται και σε επιβεβαίωση και από την ίδια την ΕΣΕΒΕ, όπου μιλάει και αυτή για υψηλά ποσοστά επιχειρήσεων που δεν πρόκειται να ανοίξουν, δεν πρόκειται να μπορέσουν να ανοίξουν μετά από όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις ενδεχομένως δεν κλείνουν για τον απλούστατο λόγο ότι επειδή υπάρχουν τα μέτρα των αναστολών, των μειώσεων ενοικίων, γενικότερα οι επιχειρήσεις είναι κλειστές με κρατική εντολή, είναι σε παγωμένες να το πω έτσι, άρα ενδεχομένως τα πάγια έξοδα μπορούν και καλύπτονται. Όταν όμως η επιχείρηση θα πρέπει να μπορέσει να έρθει σε λειτουργία, θα πρέπει αφενός να έχει τη ρευστότητα να μπορέσει να το κάνει και αφετέρου θα πρέπει να έχει και πελάτες που θα μπορούν να ψωνίζουν για να μην η επιχείρηση φτάνει. Δυστυχώς με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και το διπλό lockdown το οποίο θα έχουμε στην πλάτη μας,
συν της, τη βαριά βιομηχανία που δεν δούλεψε, υπολειτουργήσε μάλλον το καλοκαίρι, συν ότι πρακτικά δεν δούλεψε το χειμώνα, δεν δούλεψε τα Χριστούγεννα, καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα έρθει και θα συσσωρευτεί. Αυτό μας οφείλει λοιπόν στις μελέτες που μιλούν μία στις τέσσερις, μία στις πέντε, ας πούμε και το πιο σενάριο, το λίγο πιο αισιόδοξο, θα κλείσουν, δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω, άρα μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου πρέπει οι φορολογούμενοι να πληρώσουν τον φόρο εισοδήματος, τις δόσεις, ναι, έτσι που απομένουν, και τον ΕΝΦΙΑ, αυτές είναι οι υποχρεώσεις μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου. Τη διπλή υποχρέωση που η τελευταία δόση είναι τέλη Φεβρουαρίου, σε αυτό έρχεται και προστίθεται κάτι το οποίο ήταν να προσθεθεί 31 Δεκεμβρίου, παρατάθηκε για δύο μήνες και δεν μιλούμε για τίποτα διαφορετικό από τέλη κυκλοφορίας. Ο Δεκέμβριος λοιπόν γίνεται Φεβρουάριος του 2021. Άρα το Φλεβάρι του 2021 θα έχουμε τις τελευταίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος, που ευτυχώς υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων με όποιες προσαυξήσεις και τόπους όμως προβλέπεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτή η δυνατότητα και σε αυτό έρχεται και προστίθεται τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία έχουν παραταθεί. Μόνο παρατάθηκαν όμως. Δεν προβλέφθηκε κάτι διαφορετικό στην αποπληρωμή τους. Δηλαδή θα πρέπει να πληρωθούν σε μία δόση. Δεν υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν σε καμία πάγια ρύθμιση. Αν δεν πληρωθούν εμπρόθεσμα, προβλέπεται διπλασιασμός του ποσού. Δεν είναι η προσάυξη του 0,73% που είναι για τις υπόλοιπες οφειλές. Και σε αυτό εννοείται θα πρέπει να προσθέσουμε και τις υπόλοιπες οφειλές, τις υπόλοιπες ρυθμίσεις, όπου ο φορολογούμενος, αν δεν πληρώσει, κινδυνεύει να τις χάσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί, για παράδειγμα, για τις 120 δόσεις που χάθηκαν το διάστημα των μηνών Μαρτίου μέχρι και Νοεμβρίου, προβλέφθηκε ότι αν είναι πληττόμενος φορολογούμενος, έχει δυνατότητα να τις επαναφέρει, κάνοντας τη σχετική αίτηση μέχρι 31 Δεκεμβρίου και πληρώνοντας τη Δεκεμβρίου. Όμως, αν δεν πληρώσει τη δόση του Γενάρη και του Φλεβάρη, αυτή τη ρύθμιση την οποία επανέφερε, δυστυχώς πάλι θα χάσει. Γιατί αυτό προβλέπεται από τον νόμο. Θα πρέπει να πληρώνονται εμπρόθεσμα οι δόσεις. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αν τα συνδυάσουμε όλα αυτά, κάτι από όλα αυτά θα μείνει πίσω. Κάτι θα μείνει πίσω. Και αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Γιατί, Ηλία, γιατί μπορεί κάποιος να τα αφήνει, να λέει ότι δεν. Όχι να τα αφήνει γιατί έχει να πληρώσει και δεν θέλει, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει. Και έτσι αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος, που ξέρουμε ότι και τα χρόνια των μνημονίων ήταν μια βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας γενικότερα. Μα θα το βρει μπροστά. Οι ρυθμίσεις που πληρώνουμε και 120 δόσεις και όλες αυτές που αντιμετωπίζουμε και προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανές οι επιχειρήσεις, δεν είναι άλλες από αυτές που δημιουργήθηκαν την περίοδο. Την προβληματική περίοδο των μνημονίων. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Κλείνει ο τέταρτος κύκλος, τέλος του μήνα είναι έτσι, τελειώνουμε. Έχουν τελειώσει οι αιτήσεις, εννοείται. Ουσιαστικά, έχουν ναι. πάρει οι επιχειρήσεις τα χρήματά τους. Θα πρέπει να τηρήσουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο να κρατήσουν τον ίδιο αριθμό απασχόλησης μέχρι 31 Μαρτίου. Να μην απολύσουν, δηλαδή πρακτικά. Υπάρχει ρήτρα. Ναι, θα πρέπει να αντικαταστήσουν τον εργαζόμενο που απέλησαν. Δεν μπαίνει στη ρήτρα μέσα και αποχωρήσει και θελώς ο εργαζόμενος εάν λήξει σύμβαση και δεν ανανεωθεί η σύμβαση. Και περιμένουν όλες οι επιχειρήσεις με αγωνία, με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, τι θα γίνει στην επιστρεπτέα προκαταβολή νούμερο 5. Η 5, προβλήματα... να σου πω ότι θα ανοίξει, ότι θα ξεκινήσει μέσα του Ιανουαρίου. Αυτό μαθαίνουμε από το Υπουργείο Οικονομικών και όχι αρχές μέσα για να εκταμιευθούν τα ποσά στο τέλος Ιανουαρίου. Ακριβώς. Αλλά οι προϋποθέσεις διευρύνεται λίγο η περίμετρος, Ηλία, βάσει των πληροφοριών που έχουμε. Τα συγκριτικά στοιχεία θα είναι αντί για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο που ήταν για την 4, θα είναι για τους μήνες Σεπτέμβριο μέχρι και Δεκέμβριο του 2020 σε σχέση με το 2019. Αυτό που ελπίζουμε και είχαμε τονίσει και σαν επιμελητήριο είναι να διορθωθούν τα όποια προβλήματα προέκυψαν στην 4. Βρέθηκαν πάρα πολλές επιχειρήσεις που για τεχνικούς εντός εισαγωγικών λόγους αλλά και εκτός εισαγωγικών λόγους βρέθηκαν εκτός επιστρεπτέας προκαταβολής. Παρατηρήθηκαν φαινόμενα αδικιών. Αυτές οι αδικίες θα πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθούν για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις που δεν στηρίχθηκαν με την επιστρεπτέα προκαταβολή 4 να μπορέσουν να το κάνουν με την 5. Βέβαια, η μειονότητα της 5 σε σχέση με την 4 είναι ότι ο προϋπολογισμός της 5 είναι πολύ χαμηλότερος σε σχέση με την 4. Σωστά. Δηλαδή, η 5 προβλέπει 700 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, ενώ η 4 έδωσε συνολικά 2,1.
Αυξήθηκε το ποσό στο τέλος γιατί υπήρξε μεγάλη ζήτηση, μεγάλο ενδιαφέρον. Αυξήθηκε το ποσό. Είναι πιο μικρό το ποσό στην 5. Αναμένουν, είναι μια ανάσα πραγματικά και οι επιστρεπτές προκαταβολής. Είναι καλό το μέτρο. Έχουμε, θα γίνει και. Είναι θα καλό, υπάρξει, δεν το συζητάμε. Είναι, να πούμε, έξι, θα υπάρξει ένα έκτος γύρος. Από εκεί πέρα όμως, Ηλία, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν παράπονα από τους ιδιοκτήτες ακινήτων γιατί δεν έχουν πιστωθεί ακόμα στους λογαριασμούς τους η επιστροφή συγγνώμη, των ποσών από το μειωμένο μίσθωμα. Έτσι δεν είναι? Μέχρι τη 31 Δεκεμβρίου υπάρχει δυνατότητα στους ιδιοκτήτες που παρατηρήθηκαν λάθη στις δηλώσεις mm-hmm. COVID να διορθώσουν τα λάθη αυτά για τους μήνες Μάρτιο μέχρι και Αύγουστο. Εκεί πέρα παρατηρήθηκαν φαινόμενα προβλημάτων όπου δεν συμφωνούσε το μίσθωμα με τη δήλωση COVID. Έχουμε πει βέβαια ότι ήταν λιγάκι προβληματική όλη η διαδικασία mm-hmm. της δήλωσης COVID δεδομένου ότι στα μισθωτήρια δεν χρειαζόταν να αλλάξει το ποσό και συνέχεια έπρεπε να συμφωνεί με το ποσό με τη δήλωση COVID και γι' αυτό πολλές φορές οι δηλώσεις δεν εκαθαρίστηκαν. Τα ποσά που δικαιούνταν οι ιδιοκτήτες δεν εκαθαρίστηκαν. Παρατηρήθηκαν φαινόμενα που δεν δικαιούταν ο νοικιαστής να λάβει τη μείωση νοικίου, όπου εκεί θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να λάβει άλλη νόμιμη οδό και να διεκδικήσει το 40% που δεν έχει εισπράξει. Σε κάθε περίπτωση πάντως φάνηκε ότι ήταν δύσκολο το εγχείρημα το να συμφωνούν οι δηλώσεις για να μπορέσουν να λάβουν οι ιδιοκτήτες τις μειώσεις που δικαιούνταν. Το είχαμε τονίσει από την πρώτη στιγμή. Αποδείχθηκε στην πράξη και ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρξουν διορθώσεις δεδομένου ότι τον μήνα Νοέμβρη και Δεκέμβρη ήδη γίνονται δηλώσεις COVID για να λάβουν οι ιδιοκτήτες το μισό της αποζημίωσης, το μισό του χαμένου εισοδήματος που θα λάβουν από τους ενοικιαστές, δηλαδή το 20% του αρχικού νοικίου. Και δεδομένου ότι το Γενάρη και το Φλεβάρι θα πάμε στη λογική του να δίνει η επιχείρηση που θα δικαιούνται βάσει τη συγκεκριμένη που θα προβλεφθεί το 20% και ο ιδιοκτήτης να αξιώνει από το κράτος το 60% του αρχικού ενοικίου, καταλαβαίνουμε ότι τα ποσά τα οποία θα διεκδικεί ο ιδιοκτήτης από το κράτος αρχίζουν και αυξάνονται σοβαρά. Άρα, όσο τα προβλήματα παραμένουν, τόσο μπορεί να μεγαλώσει η αδικία προς τους ιδιοκτήτες, όπου δεν θα λάβουν τα χρήματα για τεχνικούς εντός εισαγωγικών λόγους. Να πω λοιπόν ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ένα ακίνητο, το νοικιάζουν και καλύπτουν κάποια έξοδα μηνιαία. Δηλαδή έχουν και αυτοί μια απώλεια εισοδήματος και έχουν περιέλθει σε μια δύσκολη κατάσταση. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτού που περιγράφεις είναι όταν κάποιος νοικιάζει ένα ακίνητο και το ενίκιο πληρώνει το δάνειο. Ακριβώς. Ή το ενίκιο που μένει. Γιατί κάποιοι νοικιάζουν ένα ακίνητο και νοικιάζουν εκείνη και πληρώνουν το ενίκιο το δικό τους. Αυτό τώρα και υπάρχει πρόβλημα. Να δούμε λοιπόν, θα πιστωθούν τα ποσά και την ίδια στιγμή να πω απλώς ότι θα, από αύριο το απόγευμα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, θα πιστωθούν επιτέλους τα ποσά. Είναι από την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2019. Θα πιστωθούν, ναι. Έτσι δεν είναι, Ηλία? Ναι, είναι αυτή η περίφημη καθάριση του 2019. Περίμενα τα χρήματα ο κόσμος, οι δικαιούχοι. Είναι χρήματα που έχουν δοθεί από τους ασφαλισμένους. Ακριβώς. Και είναι δικά τους χρήματα. Προέρχονται δηλαδή από άτομο δάνειο. Σωστά, δικά του χρήματα. Στον ΕΦΚΑ. Τα οποία επιστρέφονται φυσικά τόκο, χωρίς τόκο. Καλά, λίμωνο. Ναι, εντάξει. Γι' αυτό λέμε άτομο δάνειο. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει η εκαθάριση του 19, άργησε πάρα πολύ. Και τελευταία χρονιά, τελευταίο έτος που γίνεται αυτό, γιατί πάμε με άλλο τρόπο πια. Επιλέγεις την ασφαλιστική σου. Είναι 5 ασφαλιστικές κατηγορίες και επιλέγεις. Άρα δεν θα υπάρξει αυτό ξανά το φαινόμενο. Σωστά, πολύ σωστά. Το μόνο που παραμένει κατά κάποιο τρόπο ως πρίκα από το προηγούμενο ασφαλιστικό είναι όταν έχει κάποιος διπλή ασφαλιστική ιδιότητα, δηλαδή είναι μισθωτός και παράλληλα έλεγχο επαγγελματίας, οι ασφαλιστικές φορές που προκύπτουν από το μισθό θα πρέπει να αφαιρούνται από αυτές του ελεύθερου επαγγελματία. Ναι. Αυτό έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να αργεί η καθάριση πάλι, αλλά εν πάση περιπτώσει μικραίνουν, λιγοστεύουν οι ασφαλισμένοι που περιμένουν αυτές τις περιβόητες καθαρίσεις. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, για να πούμε και το πρακτικό του θέματος, θα πρέπει οπωσδήποτε όποιος δεν έχει ζητήσει να συμψηφιστεί η εκαθάριση του 19 με τις τρέχουσες οφειλές, θα πρέπει να ορίσει τραπεζικό λογαριασμό, εάν δεν το έχει ορίσει, μέσα στη σελίδα του ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να πιστωθούν τα χρήματα που ζητά να λάβει ως επιστροφή.
Μάλιστα, λοιπόν, είναι σημαντικό. Άργησε, αλλά θα πάω αύριο το απόγευμα θα πιστωθούν τα χρήματα. Σε όσους βεβαίως είναι δικαιούχοι, είναι επιστροφές των ασφαλιστικών εισφορών, από την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών το 2019. Ηλία, νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Να πω μόνο ότι υπήρξε σήμερα ένα μεγάλο θέμα με τα φάρμακα στους συνταξιούχους, με παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τελικά, και ευτυχώς δηλαδή, και έτσι πρέπει να γίνει, τα φάρμακα που θα παίρνουν οι συνταξιούχοι θα είναι δωρεάν. Γιατί δημιουργήθηκαν τις τελευταίες μέρες και η αξιωματική αντιπολίτευση έφερε το θέμα στη δημοσιότητα. Είχε δημιουργηθεί έτσι ένας θόρυβος, αλλά σήμερα με παρέμβαση του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, ευτυχώς πλέον οι συνταξιούχοι δεν θα πληρώνουν τα φάρμακά τους, γιατί ήταν και αυτό πολύ σημαντικό. Έτσι δεν είναι? Σαφέστατα. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο φορολογικό. Περιμένουμε να δούμε. Αυτό που λένε στο Υπουργείο Οικονομικών, το γνωρίζεις και εσύ, είναι ότι οποιαδήποτε νέα μέτρα στήριξης, νέες ρυθμίσεις, τις περιμένουμε από τον Απρίλιο-Μάιο και μετά. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα και το τοπίο αν στους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας θα είναι το 50% μη επιστρεπταίο. Το ζητάνε, το έχουν πει κυβερνητικά στελέχη, αλλά δεν είναι ο Υπουργός Οικονομικών ακόμα τηρήσει γενιχθείως. Και ξέρεις ότι το πουγγί το έχει ο κ. Σταϊκούρας, έτσι. Ακριβώς. Αλλά περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Σε κάθε περίπτωση, εντάχει, θα πρέπει να πούμε και για τις επιχειρήσεις ότι υπάρχει η διαδικασία των ηλεκτρονικών τιμολογίων που υποτίθεται ξεκινά την Γενάρη του 2021. Θα πρέπει οπωσδήποτε το Οικονομικό Επιτελείο και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να ανακοινώσει ότι η εφαρμογή για το 2021 θα είναι πιλωτικού χαρακτήρα, δεδομένου ότι το 2020 που υποτίθεται ότι ήταν πιλωτικού χαρακτήρα δεν μπόρεσε αυτό το πράγμα να τρέξει ούτε από εμάς τους φοροτεχνικούς, γιατί ήμασταν επιβαρημένοι με μια σειρά άλλων διαδικασιών, όλων των πλατφορμών και των δηλώσεων που πρέπει να γίνουν για τα κοινωνικά επιδόματα κ.ο.κ. Οι επιχειρήσεις εννοείται δεν είχαν την ικανότητα και τη δυνατότητα ούτε τη ρευστότητα να μπορέσουν να τρέξουν και να αγοράσουν εμπορικές διαχειρήσεις. Άρα το μέτρο αυτό είναι σαφέστατα σωστό. Θα πρέπει να πάμε στην ηλεκτρονικοποίηση των τιμολογίων και των βιβλίων. Όμως αυτό δεν πρόκειται να μπορέσει να γίνει μέχρι το Γενάρη του 2021. Αυτονόητο είναι. Άρα θα πρέπει να ανακοινωθεί προκειμένου να ανακοφιστούν από το άγχος και οι συναδελφοί μου αλλά και οι επαγγελματίες. Θα πρέπει να ανακοινωθεί ότι το 2021 θα είναι πιλωτικού χαρακτήρα. Άρα να πάμε ενδεχομένως το 2022 στην σωστή ηλεκτρονικοποίηση. Ηλία Χατζηγεωργίου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε εύχομαι καλή χρονιά. Θα τα πούμε από τη νέα χρονιά πια. Να είσαι καλά. Να είμαστε καλά. Με θετικά νέα. Με θετικά νέα. Μακάρι. Έτσι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Χατζηγεωργίου, που είναι φοροτεχνικός και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Να σας δώσουμε την εικόνα για των σημερινών κρουσμάτων. 1047 νέα κρούσματα, 458 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ και δυστυχώς 58 νέοι θάνατοι. Τα νούμερα είναι ανησυχητικά, με την έννοια ότι φαίνεται ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι εδώ. Και σε αυτό σημείο να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, σήμερα επισκέφτηκε το Κέντρο Υγείας Περιστερίου, προειδοποίησε και χτύπησε καμπανάκι για το τρίτο κύμα της πανδημίας. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα των δηλώσεών του και θα επιστρέψουμε. Με μεγάλη χαρά επισκέπτομαι σήμερα το πολυδύναμο Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Περιστερίου για να επιβλέψω τον τρόπο λειτουργίας της νέας πλατφόρμας testing.gov.gr. Μέσα από την πλατφόρμα αυτή έχουμε τη δυνατότητα κάθε μέρα να κάνουμε σε όλη τη χώρα 12.000 τυχαία rapid test σε συμπολίτες μας, οι οποίοι θα δηλώσουν ότι επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτήν τη δράση. Έχουμε πει πολλές φορές ότι το εμβόλιο είναι η αρχή του τέλους της πανδημίας. Μέχρι όμως να εμβολιαστεί ένα σημαντικό ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού, θα πρέπει να εξακολουθούμε να προσέχουμε πάρα πολύ για να μην αντιμετωπίσουμε ένα τρίτο κύμα της πανδημίας. Και για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε όσο δυνατόν περισσότερη πληροφορία σε τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό και αυτή η δράση είναι τόσο σημαντική. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Περιστερίου. Για μια ακόμη φορά χτύπησε καμπανάκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πιστή τήρηση των μέτρων για να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα τρίτο κύμα της πανδημίας. Που φυσικά το απέφχεται η κυβέρνηση, αλλά το απευχόμαστε και όλοι οι πολίτες. Και εν όψη και της πρωτοχρονιάς, ας είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί και να τηρήσουμε, ξαναλέω, πιστά τα μέτρα. Λοιπόν, και σε αυτό σημείο θα παραμείνουμε τώρα, θα φύγουμε από τα φοροτεχνικά, φορολογικά, θα πάμε στα εργασιακά που ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο και θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Άννα Κατσιάδα, δικηγόρο. Κυρία Κατσιάδα, καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά και καλά. Λοιπόν, κυρία Κατσιάδα, θέλω
Έχω πάρα πολλά τηλεφωνήματα και SMS. Τι γίνεται με τις αναστολές Δεκεμβρίου? Πότε πληρώνονται οι αναστολές Δεκεμβρίου και πότε θα πληρωθεί το δώρο για όσους παραμένουν σε αναστολή το Δεκέμβριο? Το δώρο Χριστουγέννων εννοώ, γιατί η πρώτη φάση του δώρου πληρώθηκε 21 Δεκεμβρίου από το κράτος. Η πρώτη εκαθάριση του δώρου έχει ήδη γίνει. Για εκείνους εργαζόμενους οι οποίοι παρέμειναν σε αναστολή και τον Δεκέμβριο, η δεύτερη πληρωμή θα γίνει το Γενάρη. Κατά πάσα πιθανότητα στις 12 Ιανουαρίου θα γίνει η αποπληρωμή της τρίτης δόσης από το κράτος του δώρου που αντιστοιχεί σε αυτό το διάστημα των αναστολών. Mm-hmm. Το μεγάλο ζήτημα προκύπτει από μια μεγάλη ομάδα πολιτών, εργαζομένων, οι οποίοι, αν και έχουν τεθεί σε αναστολή, δεν έχουν λάβει ακόμα την αναστολή που αντιστοιχεί στο Νοέμβριο. Μάλιστα. Δηλαδή, μας λέτε, του Νοεμβρίου είναι τα 800 ευρώ, γιατί για τον Νοέμβριο η ειδική αποζημίωση ήταν 800 ευρώ, ενώ τώρα έχει επανέλθει στα 534. Για ποιο λόγο δεν έχουν λάβει κάποιοι εργαζόμενοι αυτά τα χρήματα, την ειδική αποζημίωση, κυρία Κατσιάδα? Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο ζήτημα εντοπίστηκε στους εργαζόμενους οι οποίοι ήταν με διπλοαπασχόληση. Δηλαδή, ακριβώς, που απασχολούνταν σε δύο εργοδότες. Εκεί πέρα, λοιπόν, υπήρξαν πάρα πολλά ζητήματα ως προς το εργάνι. Mm. Διότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι φαίνονταν στον έναν εργοδότη να εργάζονται, στον άλλον να είναι σε αναστολή, να εργάζονται σε δεύτερο εργοδότη ενώ είχαν παραιτηθεί, είχαν απολυθεί και οι εργοδότες δεν είχαν προλάβει να το αναγγείλουν στο πληροφοριακό σύστημα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκεί πέρα λόγω κακής διασταύρωσης ή διπλοαπασχόλησης που και οι δύο εργοδότες τους είχαν βάλει σε αναστολή, οι πληρωμές καθυστερήσανε. Υπήρξε όμως και μια κατηγορία εργαζομένων οι οποίοι τέθηκαν σε πρώτη φορά σε αναστολή τον Νοέμβριο και παραμέλησαν να κάνουν τη δήλωση στο support employees, που ήταν προαπαιτούμενο για να λάβουν τα 800 ευρώ. Εδώ να τονίσω ότι ακόμα είναι ανοιχτή πλατφόρμα, μπορούν να πάνε και να συμπληρώσουν τη δήλωση. Μια στιγμή, γιατί αυτό μας λέτε είναι πολύ σοβαρό και έχω και σχετικό μήνυμα. Άρα, όσοι ήταν σε αναστολή τον Νοέμβριο και δεν παρέλειψαν να κάνουν τη δήλωση, που πρέπει να την κάνουν για πρώτη φορά όσοι μπήκαν τον Νοέμβριο, μπορούν και τώρα να μπορούν να κάνουν την αίτηση, έτσι είναι? Ακριβώς όπως το τονίσατε, για πρώτη φορά να μπήκαν σε αναστολή τον Νοέμβριο. Οι άλλοι δεν είχαν τέτοια υποχρέωση. Και κάποιοι άλλοι ακόμα κάνανε τη δήλωση, αλλά δηλώσαν ένα IBAN στο οποίο δεν ήταν κύριοι δικαιούχοι, ήταν mm-hmm. συνδικαιούχοι. Οπότε και εκεί πάλι το σύστημα και δεν τους έχει καταβάλει ακόμα τα χρήματα. Είμαστε ακόμα στο στάδιο των εκαθαρίσεων και προσπαθεί να βρεθεί μια λύση. Ήδη σήμερα έχουν πληρωθεί περίπου 5.000 άτομα που ταλαιπωρούνταν με τη διπλοαπασχόληση, εμφανίζονταν ότι ήταν και σε δεύτερο εργοδότη ενώ είχαν παραιτηθεί, είχαν απολυθεί. Και θα συνεχίσουν και για το επόμενο διάστημα οι πληρωμές. Άρα λοιπόν, αν δεν έχουν κάνει δήλωση, να μπουν να την κάνουν και οι πληρωμές συνεχίζονται. Άρα, καταλαβαίνω λοιπόν ότι κάπου στις αρχές Ιανουαρίου θα δοθούν τα χρήματα των αναστολών Δεκεμβρίου, κύριε Κατσιάδα. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς, στις Ιανουαρίου λοιπόν θα δοθούν τα χρήματα για τις αναστολές, όσοι είστε σε αναστολή και το Δεκέμβριο. Όσοι, και αυτό που λέει η κυρία Κατσιάδα είναι πολύ σημαντικό, όσοι για πρώτη φορά μπήκατε σε αναστολή τον Νοέμβριο και αμελήσατε να κάνετε την αίτηση, μπορείτε να την κάνετε τώρα και θα λάβετε τα χρήματα τις επόμενες εβδομάδες. Κυρία Κατσιάδα, μεγάλη συζήτηση. Έντονες διαμαρτυρίες για τους ανθρώπους που εργάζονται στον επιστημισμό τουρισμό. Ναι. Ότι έχει αυτοί οι άνθρωποι έχουν μείνει εκτός ειδικής αποζημίωσης, εκτός αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, εκεί πέρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι και ο τομέας ο οποίος έχει πληγεί πάρα πολύ. Έτσι, ακριβώς. Είναι και αυτοί και οι καλλιτέχνες. Είναι δύο κατηγορίες οι οποίοι οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες του θεάτρου κτλ., του πολιτισμού. Είναι κατηγορίες οι οποίες έχουν πληγεί αφάνταστα από το κορονοϊό. Υπάρχει πρόβλημα με την αποζημίωση ειδικού σκοπού, όπως υπάρχει πρόβλημα, πολύ σημαντικό, και με την άδεια ειδικού σκοπού. Στον ιδιωτικό τομέα, κυρία Κατσιάδα, εκεί υπάρχει θέμα με την άδεια ειδικού σκοπού. Έχω δίκιο, γιατί στο δημόσιο τομέα βγήκε μια εγκύκλειος που όριζε τις λεπτομέρειες. Δεν βγήκε εγκύκλειος ή κάποια διευκρινιστική απόφαση για την άδεια ειδικού σκοπού στον ιδιωτικό τομέα, ενώ τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Λοιπόν, τα σχολεία παραμένουν κλειστά μέχρι τις 7 του μήνα και το ιδιαίτερο ζήτημα δημιουργήθηκε στο εξής. Mm-hmm. Την περίοδο των γιορτών, οι σχολικές μονάδες είναι κλειστές έτσι κι αλλιώς. Σωστά. Δεν είναι κλειστές λόγω κορονοϊού. Όχι. Άρα λοιπόν πάρα πολλοί εργοδότες, και επειδή δεν είχε ξεκαθαριστεί αυτό το ζήτημα, αρνούνταν την χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μέχρι τα φώτα, διότι έλεγαν στους εργαζόμενους ότι και τις άλλες γωνίες τα σχολεία κλειστά ήταν. Εκεί που αυτοί που φροντίζαν τα παιδιά σας και τότε, ο οικογενειακός προγραμματισμός έπρεπε να προβλέπει και τι θα κάνει και τώρα. Δηλαδή δεν είχαν ανασταλεί λόγω COVID. Το δημόσιο, όπως πολύ σωστά είπατε,
με μεγάλη ταχύτητα έβγαλε μια εγκύκλιο και ξεκαθάρισε ότι και σε αυτή την περίπτωση θα δίνεται η άδεια ειδικού σκοπού. Το Υπουργείο Εργασίας το ξεκαθάρισε πριν λίγες μέρες, δίνοντας βέβαια ένα προβάδισμα στην κανονική άδεια. Τι λέει λοιπόν αυτή η ανακοίνωση του Υπουργείου στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα? Mm-hmm. Αν έχετε υπόλοιπο κανονικής αδείας που δεν θα πάρετε. Θα λάβετε αυτή. Θα πάρετε την άδειά σας, το υπόλοιπο. Εάν όμως δεν έχετε υπόλοιπο κανονικής άδειας για όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 14 ημερών περίπου που τα σχολεία παραμένουν κλειστά έτσι κι αλλιώς, τότε θα δοθεί η άδεια ειδικού σκοπού, η οποία αν δεν έχει να συμπληρωθεί η τέταρτη μέρα με κανονική άδεια, θα συμπληρωθεί με οποιαδήποτε άλλη νόμιμη άδεια, όπως είναι η άδεια σχολικής επίβλεψης κτλ. Και εδώ υπάρχει μια παθογένεια, διότι δεν ξεκαθαρίστηκε ότι η άδεια άνευ αποδοχών θα είναι η έσχατη λύση για να συμπληρωθεί η άδεια ειδικού σκοπού. Έτσι λοιπόν έχουμε πάρα πολλές μητέρες που πηγαίνουν στους εργοδότες τους και ζητάνε την άδεια σχολικής επίβλεψης των παιδιών, που ήταν μια άδεια η οποία δεν χρησιμοποιούνταν και υπό φυσιολογικές συνθήκες τόσο πολύ, και προκειμένου να διευκολυνθούν και να πληρωθούν την τέταρτη μέρα. Και οι εργοδότες αρνούνται και λένε όχι, θα σε βάλουν να πάρεις άδεια άνευ αποδοχών για να μην την εξοφλήσουν και να μην την πληρώσουν την τέταρτη μέρα της αδείας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι κρίσιμο και το Υπουργείο έστω και καθυστερημένα να βγει και να το διευκρινίσει, ότι η άδεια άνευ αποδοχών πρέπει να είναι η έσχατη λύση. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστώ πολύ την κυρία Μαρία Άννα Κατσιάδα, δικηγόρο, ένα νέο πρόσωπο, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρτισμένη, πλήρως καταρτισμένη στα εργασιακά. Νομίζω ότι μας έδωσατε και αυτό που αφορά πολύ κόσμο για όσους μπήκαν πρώτη φορά, ξαναλέω, στις αναστολές, στην αναστολή στο Νοέμβριο. Δεν έχουμε αυτοί που δεν έχουν λάβει χρήματα γιατί δεν κάναν την αίτηση που πρέπει να μπουν στη σχετική πλατφόρμα να την κάνουν. Κάντε και τώρα την αίτηση, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε, κυρία Κατσιάδα, για να λάβετε τα χρήματα. Και να πω ότι για τον επιστημισμό τουρισμό που αναφέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, σε λίγη ώρα θα έχουμε τον κύριο Χότζογλου, τον πρόεδρο των εργαζομένων του κλάδου, και θα συνομιλήσουμε μαζί του για όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Έναν κλάδο που πραγματικά έχει δεχτεί το σοβαρότερο πλήγμα από την πανδημία. Κυρία Κατσιάδα, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Επίσης. Καλή χρονιά. Έτσι. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ενημέρωση. Βλέπω την κυρία Πάπα Ευαγγέλου. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε την ενημέρωση και θα επανέλθουμε. Ποιο να το σκεφτούμε. Αυτονόητο είναι ότι πιο πολύ σκεφτόμαστε αυτές τις μέρες και συμπονούμε όλους όσους έχασαν τους αγαπημένους τους. Τα παιδιά τους, τους γονείς τους, τους συντρόφους τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Όμως όλες οι οικιακές ομάδες έχασαν κάτι. Τα παιδιά έχασαν το σχολείο τους και κλείστηκαν στο σπίτι. Οι φοιτητές μας, μετά από έναν μεγάλο κόπο, πέτυχαν τους στόχους τους, αλλά δεν έζησαν τη φοιτητική ζωή όπως την είχαν ονειρευτεί. Πολλοί εργαζόμενοι έζησαν και ζουν με την αγωνία της οικονομικής επιβίωσης, ενώ τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δυστυχώς έζησαν στην απομόνωση και με μεγάλο φόβο για τη ζωή τους. Και ήρθε επιτέλους η ελπίδα. Ήρθε το εμβόλιο που όλοι περιμέναμε, και έτσι μπορούμε πια να πούμε ότι το 2021 θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω και θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε, να βάζουμε στόχους, να τους πετυχαίνουμε, αλλά και να διασκεδάζουμε ανέμελα με συγγενείς και φίλους. Προσοχή όμως. Επαναλαμβάνουμε συνεχώς πως ο εμβολιασμός μας δίνει χαρά και ελπίδα, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. Η συλλογική ανοσία δεν θα επιτευχθεί πριν περάσουν αρκετοί μήνες ακόμα. Και τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας μας σήμερα δείχνουν ότι στην επικράτεια έχουμε ακόμα πολλά ενεργά κρούσματα. Υπολογίζεται ότι συνολικά σήμερα έχουμε περίπου 8.500 ενεργά κρούσματα, με περισσότερα από 2.000 στην Αττική και περισσότερα από 1.600 στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της συμπροτεύουσας γενικότερα. Αυτό σημαίνει ότι ο ιός κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Η διασπορά του ιού αφορά ολόκληρη την επικράτεια. Και ενώ βρισκόμαστε σε μια εποχή που είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα έκθεσής μας. Ο δείχτης του κυλιόμενου μέσου αριθμού κρουσμάτων των τελευταίων 7 ημερών ανά 100.000 πληθυσμού είναι ιδιαίτερα αυξημένο στη Δυτική Αττική, στον Έβρο, στο Κιλκής, στην Κοζάνη και την Πιερία. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι τα νοσοκομεία μας ακόμα νοσηλεύουν σημαντικό αριθμό ασθενών. Περίπου 2.500 συνάνθρωποι μας πέρασαν τα Χριστούγεννα απομονωμένοι σε κλινικές COVID, ενώ άλλοι 500 ασθενείς βρέθηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας να παλεύουν για τη ζωή τους. Ακόμα και σήμερα, η πληρότητα των μονάδων εντατικής θεραπείας στη Θεσσαλονίκη παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, με 91% των κλινών μεθ COVID να είναι κατηλημένες. Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι αν και η διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων των τελευταίων 15 ημερών είναι τα 48 έτη, τουλάχιστον ένα στους τέσσερις νέους ασθενείς με κορονοϊό στη χώρα μας είναι άνω των 65 ετών.
Γεγονός που υποδηλώνει σαφώς ότι το ΕΣΥ θα συνεχίσει να πιέζεται. Αυτά και μόνο τα στοιχεία μας δείχνουν πόσο ευαίσθητες εξακολουθούν να είναι οι ισορροπίες, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, και πόσο δεν θα πρέπει να μας παρασύρει η χαρά και η αισιοδοξία για τη νέα χρονιά που έρχεται. Έχουμε μπροστά μας 2 μήνες με χειμωνιάτικο καιρό, που θα μας αναγκάσει να παραμείνουμε μέσα σε κλειστούς χώρους, διευκολύνοντας τις νέες μολύνσεις. Και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Γνωρίζουμε καλά ότι αν δεν τηρηθούν οι συστάσεις της Επιτροπής μας για μείωση των συναναστροφών και του συνωστισμού, θα γεμίσουν και πάλι ξαφνικά και άδικα μετά από τόσους κόπους στα νοσοκομεία και μονάδες εντατικής θεραπείας. Ειδικά τώρα που βλέπουμε ότι ήρθε η αρχή του τέλους με τον ερχομό του εμβολίου, ας μην αφήσουμε την ανάγκη μας για λίγες ώρες διασκέδασης να θέσει σε κίνδυνο την υγεία τόσο τη δική μας όσο και των αγαπημένων μας. Υπενθυμίζουμε ότι οι συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους και μη καλά εριζόμενους, όπως είναι τα σπίτια μας, αποτελούν την τέλεια ευκαιρία για τον ιό να μεταδοθεί. Ακόμα και ένα μέλος από την παρέα μας να είναι ασυμπτωματικός, εύκολα μπορεί να μεταδώσει τη λίμωξη μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Όσο δηλαδή κρατάει η μεσημεριανή ή η βραδινή συνάθρησή μας για φαγητό. Το μέγεθος της παρέας, αλλά και η διάρκεια της συνάντησής μας είναι κριτική σημασίας και είναι σαφές ότι όσο περισσότεροι άνθρωποι από διαφορετικά νοικοκυριά συναντιούνται σε ένα κλειστό χώρο για μεγαλύτερη διάρκεια, τόσο αυξάνει και ο κίνδυνος. Το μήνυμα από όλο τον κόσμο είναι το ίδιο και μονότονο. Δεν αλλάζουμε τη συμπεριφορά μας μέχρι να εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού. Τηρούμε βλαβικά τα μέτρα ατομικής προστασίας, τις αποστάσεις, φροντίζουμε για τον καλό αερισμό των κλειστών χώρων και αποφεύγουμε το συνωστισμό με στόχο όλοι να φτάσουμε στο ραντεβού μας με το εμβόλιο. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ σε όλους για το νέο έτος υγεία. Μια ευχή τετριμένη, που όμως φέτος όλοι την εννοούμε πιο πολύ από ποτέ. Και βέβαια εύχομαι στη διάρκεια του 2021 να έχουμε τη δυνατότητα μιας σταδιακής επαναφοράς κάποιων δραστηριοτήτων μας, έτσι ώστε να επανέλθουμε σε κάποιο βαθμό στην κανονικότητά μας. Καλή χρονιά σε όλους. Κυρία Παπαευαγγέλου, έκρουσε και αυτή τον κώδυνα του κινδύνου να μην υπάρξει συνωστισμός την πρωτοχρονιά, ότι η πανδημία είναι εδώ και ότι βεβαίως σήμερα έχουμε και τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων και ότι μεταδίδεται πολύ εύκολα ο ιός. Το έχουμε καταλάβει όλοι, νομίζω αυτό. Και κατευθείαν θα πάμε να συνδεθούμε μέσω Skype με τον κύριο Στυλιανό Λουκίδη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον καθηγητή πνευμονολογίας. Κύριε Λουκίδη, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χρόνια πολλά σε όλους και υγεία προπαντός. Υγεία, κύριε Λουκίδη. Και ξεκινώ αμέσως με το εμβόλιο, με αυτή την ιστορική μέρα που ξεκίνησε για όλο τον κόσμο την Ευρώπη την Κυριακή. Φαίνεται ότι πάει καλά και η επιχείρηση, που είναι μια σύνθετη επιχείρηση και στην Ελλάδα. Εμβολιάστηκαν οι πολιτικοί και θα εμβολιαστούν και άλλοι, το υγειονομικό προσωπικό και έρχονται και άλλα εμβόλια. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας, τις ψεκασμένες θεωρίες. Τι απαντάτε σε αυτούς τους ανθρώπους που τώρα διάβαζα στη Θεσσαλονίκη ότι ρίξανε και φυλάδια αρνητές του εμβολίου. Άλλοι λένε ότι αντί για το εμβόλιο μέσα στο μπουκαλάκι υπάρχει ορός. Ακούμε διάφορα και θέλω τη δικιά σας άποψη. Γιατί πρέπει να πιστεί ο κόσμος να κάνει το εμβόλιο, κύριε Λουκίδη. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σας το λέει ένας εμβολιασμένος. Ότι πρώτα, το πρώτο πράγμα, ότι θα πρέπει και εγώ, θα σας το πω πολύ ειλικρινά. Δεν έκανα εμβόλιο γιατί ξεκίνησα ένα πρωί από το σπίτι μου και είπα σήμερα δεν έχω τι να κάνω, ας πάω να κάνω ένα εμβόλιο. Κάψα και διάβασα πριν. Έτσι. Κάψα και διάβασα τις μελέτες, κάψα και διάβασα τα επιστημονικά δεδομένα των μελετών. Κοίταξα και εγώ το προφίλ ασφάλειας, προβληματίστηκα μέσα μου. Δεν είμαστε κι εμείς άνθρωποι, ξέρετε, που δεν φοβόμαστε ή δεν έχουμε κι εμείς κάποιους προβληματισμούς σε οτιδήποτε το οποίο βλέπουμε μπροστά μας. Θεώρησα όμως ότι όλα αυτά που διάβασα και όλα αυτά που είδα, πρώτον, θεωρώ ότι έχουν μία τεχνική που την ξέραμε πάρα πολλά χρόνια και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε εδώ. Τα microRNAs που ακούγονται ότι έγιναν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, δεν είναι μία τεχνική που δεν την ήξεραν τα εργαστήρια. Τη δουλεύουν πολλά χρόνια σε πολλά επίπεδα της έρευνας. Απλώς την προσάρμοσαν πλέον μέσα στο επίπεδο της λίμωξης από τον SARS-CoV-2 και προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν με αυτή το κύριο όπλο του όταν μπαίνει στον οργανισμό μας. Αυτό ήταν το καινούριο κόνσεπτ που έγινε. Σαφέστατα έγινε η προσπάθεια αυτή σε ένα χρονικό διάστημα που σίγουρα ήταν πιεστικό, αλλά ήταν πιεστικό γιατί το πίεζε η κατάσταση. Αν η κατάσταση δεν ήταν έτσι, δεν γινόταν το ίδιο. Κοίταξα λοιπόν το μηχανισμό, κοίταξα τον τρόπο που δρά, κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα
δημιουργεί δύο δρόμους. Τον έναν είναι ότι προσπαθεί να δημιουργήσει έναν ικανοποιητικό τίτλο αντισωμάτων και το δεύτερο είναι ότι ενεργοποιεί κάποια κύτταρα που είναι κύτταρα που θυμούνται. Λένε, α, εσένα σε ξέρω, σε θυμάμαι, σε έχω ξαναδεί. Άρα αν με ενισχύσεις άλλη μια φορά, γι' αυτό μιλάμε και για τη δεύτερη δέσταση, θα σε θυμάμαι πολύ καλύτερα. Άρα θα έχω τη δυνατότητα να σε αντιμετωπίσω όποτε έρθεις και ακόμα και αν με προσβάλλεις, δεν θα μπορείς να μου κάνεις κάτι σοβαρό. Θα περάσω κάτι πολύ ήπιο. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι το προφίλ ασφάλειας, για το οποίο όλοι ανησυχούμε, είναι ένα προφίλ ασφάλειας 3-4 μηνών που έχουμε από τις μελέτες. Δεν έχουμε μακροχρόνιο και κανείς δεν μπορεί να πει, ούτε ο αρνητής του εμβολίου μπορεί να σου πει ότι έχω δεδομένα για το μακροχρόνιο, ούτε εμείς που κάναμε το εμβόλιο ότι ξέρουμε τι θα συμβεί σε 10 χρόνια. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι αυτές τις φωνές, εμείς τουλάχιστον στο υγειονομικό κομμάτι, αλλά και εσείς στο δημοσιογραφικό, τις είχαμε ξανακούσει το 2009 με το εμβόλιο του ΙΤΑ 1-1. Απλώς τις ξεχάσαμε στα χρόνια. Ήτανε, μας λέγαν σε 5 χρόνια θα πάθετε οι περισσότεροι νευρομυϊκά νοσήματα, σε 10 χρόνια θα έχετε οι περισσότεροι προβλήματα νευρολογικά. Θυμάστε τότε είχαν εντοπίσει πολύ το νευρολογικό κομμάτι. Το νευρολογικό. Δεν έγινε τίποτα όμως. Δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, όταν ακούμε καθηγητές όπως εσείς να λένε ότι και εγώ εμβολιάστηκα, ότι είχα και εγώ τους ενδιασμούς μου, αλλά τελικά όλα αυτά θα πρέπει να πιστέψουμε στο εμβόλιο και να το κάνουμε, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό μήνυμα. Άνθρωποι είμαστε και εμείς, δεν το συζητάμε. Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Λουκίδη. Αν δεν προβληματιστούμε και δεν κάτσουμε να διαβάσουμε και να δούμε ποια είναι τα στοιχεία τα υπέρ και ποια είναι τα κατά. Κύριε Λουκίδη, τώρα αυτό που όλοι μας αναρωτιόμαστε είναι πότε θα πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Και το λέω έτσι γιατί. Γιατί θα πρέπει να εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού για να πάμε σε αυτό που λέμε ανοσία της αγέλης, να πετάξουμε τη μάσκα και να αγκαλιάσουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Θεωρείτε ότι μέχρι το καλοκαίρι μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί είτε να πάρουμε παραπάνω παρτίδες εμβολίων, θα πάρουμε λιγότερες. Σήμερα ο κύριος Πέτσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι θα έρθουν 25 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων. Επαρκούν αυτές οι δόσεις για να το καλοκαίρι να είμαστε πια ελεύθεροι? Όλα θα εξαρτηθούν, νομίζω, από την αδειοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων του εμβολίου της Οξφόρδης, που αν θυμάστε ήταν και το πρώτο εμβόλιο το οποίο ακούστηκε ευρέως στο κοινό. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα και σήμερα διάβαζα σε ένα ιατρικό ιστότοπο, σε ένα ιατρικό site που έλεγε ότι δεν έχει ζητήσει αδειοδότηση ακόμα το συγκεκριμένο εμβόλιο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Αν αυτό πάει λίγο πίσω, πολύ πιθανό να μην έχουμε τον αριθμό που περιμένουμε. Αλλά να σας πω και με αυτά που θα έχουμε, ένα 60-70% θα μπορέσουμε να, αν και εφόσον πετύχουμε το εμβολιαστικό πληθυσμό, θα μπορέσουμε να είμαστε πολύ κοντά στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Διότι μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η εξασθένιση του ιού όταν υπάρχει ένα τείχος φυσικής ανοσίας όπως είναι αυτό που προσδίδει το εμβόλιο. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι καλό είναι να υπάρχει η σειρά που τοποθετήθηκε, καλό είναι να όποιος έχει αντίρρηση να έχει αντίρρηση με επιστημονικά δεδομένα και όχι με θεωρίες οι οποίες αυτοί που τις λένε περισσότερο προσβάλλουν όλους τους υπόλοιπους. Σωστά είναι. Σωστό είναι αυτό. Έτσι. Σωστό είναι και κυρίως εσάς που είστε στην πρώτη γραμμή, πραγματικά έχετε δώσει έναν τιτάνιο αγώνα όλους αυτούς τους μήνες. Αυτή η μάχη με τον κορονοϊό για όλους τους υγειονομικούς και σας αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, καθηγητά. Λοιπόν, θέλω να έρθουμε στο κομμάτι των σχολείων. Βρίσκεται σε εξέλιξη η σύσκεψη των ειδικών. Τα σενάρια πολλά. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία στις 8 Ιανουαρίου. Πρέπει να πάμε να ανοίξουν πρώτα τα δημοτικά και μετά οι υπόλοιπες βαθμίδες, να ανοίξουν όλα μαζί. Ποια είναι η δική σας άποψη? Καταλαβαίνω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας έχει αγωνία με τα σχολεία. Όλοι οι γονείς, κύριε Λουκίδη, όλοι οι γονείς. Και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό το πράγμα. Υπάρχει όμως ένας παράγοντας που είναι πάρα πολύ αστάθμητος. Τι θα αφήσει πίσω του, τι θα αφήσουν πίσω του οι γιορτές. Γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι. Και για να είμαστε ρεαλιστές, στις γιορτές μέσα υπήρχαν συναντήσεις, υπήρχαν βόλτες. Δεν ήταν το lockdown αυτό που είχαμε ζήσει το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Είχε κίνηση οι δρόμοι, είχαν κίνηση, κύριε Λουκίδη. Το γνωρίζετε κι εσείς, είναι γνωστό αυτό. Νομίζω, άνθρωποι της καθημερινότητας είμαστε. Όταν λοιπόν αυτό τελειώσει, που πάντα τελειώνει εκεί με τις 6-7 Ιανουαρίου, ίσως θα πρέπει την πρώτη εβδομάδα μετά να δούμε τι αποτίμηση θα έχουμε από αυτό το πράγμα πριν για μένα προσωπικά, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, αποφασίσουμε να ανοίξουμε τα σχολεία. Γιατί υπάρχει περίπτωση και σήμερα το είδατε αυτό, σήμερα έχουμε πάνω από 1000 περιστατικά, αυτό σίγουρα οφείλεται στις μέρες των γιορτών που δεν γινόντουσαν πολλά τεστ,
Οπότε αναγκαστικά γίναν πολύ περισσότερα σήμερα και μαζεύτηκε. Αυτό είναι κάτι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχει γίνει και η Μεγάλη Βρετανία το ίδιο αντιμετώπισε χθες. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα 10 ημέρες μετά τις 6 Ιανουαρίου είναι μια κρίσιμη περίοδο κατά την προσωπική μου γνώμη για την αποτίμηση του προβλήματος που μπορεί να συσσωρεύσει και τις γιορτές. Μάλιστα. Άρα αυτό που λέτε είναι πρέπει να δούμε την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο δεκαήμερο πώς θα διαμορφωθεί επιδημιολογικά η εικόνα και μετά να αποφασιστεί το άνοιγμα ή όχι των σχολείων. Λοιπόν, και θέλω να σας ρωτήσω και για ένα ενδεχόμενο τρίτο κύμα πανδημία. Σήμερα ο Πρωθυπουργός χτύπησε καμπανάκι ότι αν δεν προσέξουμε, αν δεν τηρήσουμε τα μέτρα, τότε θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα τρίτο κύμα πανδημία. Εσείς πιστεύετε ότι θα έρθει αυτό το τρίτο κύμα πανδημία ή μπορούμε να το αποφύγουμε, καθηγητά? Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το απαντήσουμε αυτή τη στιγμή. Θα εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Mm-hmm. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε κυρίως από τον αριθμό που είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Και κυρίως από το ότι γίνονται εμβόλια. Τα εμβόλια γίνονται, αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό αυτή τη στιγμή για να κτίσει ανοσία. Άρα λοιπόν, αν δεν προσέξουμε, ειδικά αυτούς τους δύο μήνες που έρχονται, γιατί είναι και οι μήνες που υπάρχει λίγο περισσότερο συγχρονισμός, έχουμε περισσότερο κρύο, είναι πάντα στοιχεία που ευνοούν τη διάδοση των λοιμόξεων. Αν και με αυτή τη λοίμωξη δεν είχαμε τέτοια στοιχεία. Περισσότερο είδαμε ότι η εποχιακή κατανομή της ήταν ανάλογη. Δεν είχε διαφορές μεγάλες. Μπορεί να μπούμε και σε ένα τρίτο κύμα. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Άλλωστε, μην ξεχνάτε, το δεύτερο κύμα μας ήρθε πάρα πολύ απότομα. Από τη ραστόνη του καλοκαιριού και από την ηλικία των 20-30 περιστατικών, φτάσαμε ξαφνικά να έχουμε 3.000. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Λουκίδη, ο κύριος Σιλιανός Λουκίδης, καθηγητής πνευμονολογίας, ήταν μαζί μας εδώ στην εκπομπή Πολιτική Οικονομία. Τον ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία και να τα ξαναπούμε πια με πολλά εμβόλια και με την πανδημία. Εύχομαι το 2021 να είμαστε υγιείς και κυρίως η ελπίδα να κερδίσει πλέον αυτή την πανδημική κρίση. Ακριβώς, να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Να πάρουμε τις ζωές μας πίσω, κύριε Λουκίδη, και σας ευχαριστώ και για το μήνυμα που περάσατε για το εμβόλιο. Εμείς εδώ θα επιμείνουμε σε αυτό να κάνουμε όλοι το εμβόλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Είδατε και οι γιατροί προβληματίζονται, όμως επειδή γνωρίζουν καλύτερα από εμάς και εμβολιάζονται και στέλνουν και το μήνυμα να εμβολιαστούμε. Να εμβολιαστούμε όλοι και να σταματήσουν αυτές οι ψεκασμένες θεωρίες που νομίζω ότι δεν τιμούν κανέναν, ούτε το υγειονομικό προσωπικό της χώρας που δίνει καθημερινά τη μάχη στην πρώτη γραμμή εκεί στα νοσοκομεία, αλλά όλους μας. Και εμείς που έχουμε περάσει τον ιό, άλλοι που προσπαθούν και φυσικά καλά κάνουν και δεν έχουν νοσήσει, αλλά γενικότερα υπάρχει ένας προβληματισμός και δεν χρειάζεται να δημιουργούμε και ατμόσφαιρα και κλίμα που κάνει κακό σε όλη την κοινωνία, νομίζω. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Λοιπόν, θα αλλάξουμε κλίμα, γιατί εμείς εδώ, σαν την Κατηδί, αυτοδιοικητικό κανάλι, δίνουμε πάντα σημασία στην αυτοδιοίκηση, στα νέα από την αυτοδιοίκηση. Και όταν λέω νέα από την αυτοδιοίκηση, εννοώ Ματίνα Πολύχρονη. Να την καλησπερίσω. Ματίνα, καλησπέρα. Ήρθε η ώρα λοιπόν για τα αυτοδιοικητικά νέα. 5 εκατομμύρια ευρώ σε 4 δήμους της Αττικής ως έκτακτο αντισταθμιστικό όφελος της λιμενικής και εμπορευματικής δραστηριότητας του οργανισμού Λιμένος Πειραιός ΑΕ για το έτος 2019. Διατίθενται με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών είτε για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπόν γενικών δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα. Τιμοριοδότηση 360 συμβασιούχων στο νέο διαγωνισμό που πρόκειται να προκηρύξει τις επόμενες ημέρες, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Χρηματοδοτούνται 140 δήμοι για καταφύγια δέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισής τους. Μέχρι αύριο 30 Δεκεμβρίου η δήλωση επιθυμίας εμβολιασμού για τον κορονοϊό των εργαζομένων στην βοήθεια στο σπίτι. Μεγάλη αντιγράφητη παρέμβαση σε επιφάνειες 1.700 τετραγωνικών μέτρων στην Ερμού από τον Δήμο Αθηναίων. Καθαρίστηκαν μαρμάρινες και πέτρινες κολόνες, τείχη, τζάμια, ακόμη και καρτοτηλέφωνα. Σε 254 δήμους, σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μετά από έγκριση του Πράσινου Ταμείου. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την υλοποίηση των προτάσεων είναι μέχρι περίπου 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Drive-thru rapid test την 5η 31 Δεκεμβρίου για τους κατοίκους στο Δήμο Εγάλαιο. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ραντεβού στον προάβλιο χώρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Ενεργοποιούνται 49 νέες ψηφιακές υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής, ανεβάζοντας έτσι το σύνολο των ψηφιακά παρεχόμενων υπηρεσιών στις 220. 20 επιπλέον δήμοι και 26 κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών εντάχθηκαν στην υπηρεσία εξυπηρέτησης των πολιτών με βιντεοκλήση MyCap Live. Και κλείνοντας, αρνητικά τα αποτελέσματα και των 606 drive-thru rapid test στον Δήμο Βρυλισσίων. Και έτσι λοιπόν, Αμαλία κυρίες και κύριοι, κλείνει για σήμερα το αυτοδιοικητικό δελτίο. Ευχαριστώ πολύ, τιμά την απολυχρόνη. Να σας πω λοιπόν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η τακτική ενημέρωση για τον κορονοϊό. Μιλάει αυτή τη στιγμή ο κύριος Καρδαλιάς, ο Υπουργός Προστασίας. Και ο κύριος Καρδαλιάς, μεταξύ άλλων, είπε ότι παρατείνεται το σκληρό lockdown σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Κοζάνη, Εορδαία, Δήμο Βοΐου έως 6 Ιανουαρίου. Είναι η κατάσταση μάλλον επιδημιολογική εικόνα και δεν είναι καλή, γι' αυτό και παρατείνεται το σκληρό lockdown, παρόλο τις αντιδράσεις, κυρίως στους Δήμους της Δυτικής Αττικής, τους τρεις Δήμους που βρίσκονται σε σκληρό lockdown. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και θα έχουμε και πολιτική συζήτηση, αλλά θα έχουμε και τον πρόεδρο εργαζομένων στον κλάδο επισητισμό-τουρισμό, τον κύριο Χότζογλου. Ένα κλάδο που ταλαιπωρείται από την πανδημία. Άνθρωποι να έχουν μείνει χωρίς μεροκάματο, συγγνώμη, δεν λαϊκίζω, αλλά έτσι είναι, από το Μάρτιο και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στον κλάδο επισητισμού. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και ήρθε η ώρα για πολιτική συζήτηση και έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της εκπομπής τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και τον καλησπερίζω. Δημήτρη Μαρκόπουλε, καλησπέρα. Χρόνια πολλά και τον Νεκτάριο του Σαββανιό. Αμαλία μου, χρόνια πολλά, σαν πρώην συνάδελφη. Ναι, τώρα τι να πούμε, γνωριζόμαστε από το 1998, σε πάω χρόνια πίσω, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, είναι μερικές φορές που γνωρίζεις ανθρώπους ως συναδέλφους και έτσι τον γνωρίζω τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Έχω τη χαρά και την τιμή να συνομιλώ μαζί του και να είναι και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος και βεβαίως να τον ευχαριστήσω και να τον καλησπερίσω, τον Νεκτάριο Σαντορινιό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σαντορινιέ, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς. Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, Δημήτρη, έχει προκύψει τώρα μια πολιτική κόντρα, αντιπαράθεση θα πω, από το πρωί, με μια ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα που λέει ότι εδώ εμβολιάζονται υπουργοί και μένουν ανεμβολίαστοι ή υγειονομικοί. Μάλιστα, το χαρακτήρισε αυτό το φαινόμενο επιτελικό ρουσφέτη. Βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απάντησε και θέλω τη δική σας άποψη. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι αντιπαραγωγικό, δηλαδή σε μια περίοδο που η ελπίδα έρχεται ξανά, που οι πολίτες βλέπουν ότι πάμε σε μια προοπτική εμβολιασμού, που έρχονται χιλιάδες εμβόλια για να καλύψουν τους πολίτες και τους υγειονομικούς μας, τους οποίους προφανώς τους τιμούμε. Νομίζω ότι αυτή η στάση είναι εντελώς αντιπαραγωγική και δεν έχει κανένα νόημα πέραν της επικοινωνίας του προσωπικού, επικοινωνιακού και πολιτικού αδιεξόδου του κ. Τσίπρα. Θα πω το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ποντάρει σε ό,τι πιο κακό πιστεύω ότι μπορούσε να προκύψει για αυτή την κρίση. Να θυμίσω δηλώσεις τελεχών του ότι η κυβέρνηση σκοτώνει τους πολίτες. Ακραίες δηλώσεις που νομίζω δεν χωρούν σε μια μάχη υγειονομική που την έχουμε δώσει όλοι. Και η κυβέρνηση και οι πολίτες, έτσι, για να μην αγνοούμε και τους πολίτες. Σε δηλώσεις ότι η Θεσσαλονίκη εξελίσσεται σε Μπέργαμο. Ακραίες προσεγγίσεις που δεν νομίζω ότι παράγουν ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Περισσότερο βραχυκύκλωσαν τους πολίτες και τους οδηγήσαν σε αδιέξοδα. Όλο αυτό λοιπόν λόγω της προοπτικής και της πανδημίας, της πορείας της πανδημίας, αλλά και της πορείας προς τον εμβολιασμό, νομίζω ότι δεν επιβεβαιώνει τους φόβους και τη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι λογικό να δημιουργεί εκνευρισμό. Κύριε Σαντορινιέ, η δική σας άποψη, γιατί ήταν εχμηρό το σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου είχε ξεκινήσει ο εμβολιασμός και καλώς είχε ξεκινήσει και όλοι στηρίζουμε τον εμβολιασμό και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Προτεραιότητα στον εμβολιασμό πρέπει να έχουν οι υγειονομικοί, προφανώς για λόγους συμβολικούς, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, οι πρόεδροι της Δημοκρατίας θα έπρεπε να εμβολιαστούν για να δείξουν το παράδειγμα. Όμως από εκεί και πέρα η απόλυτη προτεραιότητα για το σύστημα είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά απέναντι στον κορονοϊό. Και βλέπουμε σήμερα καταγγελίες της ΟΕΝΓΕ όπου ακυρώθηκαν εμβολιασμοί υγειονομικών προκειμένου να εμβολιαστούν
υπουργοί και γενικοί γραμματείς. Δεν λέω ότι και αυτοί δεν έχουν κάποιο ρόλο να παίξουν και ένα ουσιαστικό ρόλο να παίξουν. Όμως αντίστοιχα, πολύ πιο σημαντικό ρόλο έχουν να παίξουν οι υγειονομικοί. Πρώτα θα πρέπει να εμβολιαστούν οι αυτοί και μετά οποιοδήποτε άλλο. Και επομένως το να διεκδικούν μια ρουσφετολογική θέση άνθρωποι 40 και 50 ετών, οι οποίοι δεν έχουν κιόλας, δεν βρίσκονται και σε ευπαθείς ομάδες αυτή τη στιγμή για να προσπεράσουν αυτούς που έχουν την άμεση προτεραιότητα, νομίζω ότι δεν δείχνει καλή εικόνα για την πανδημία. Τώρα, επειδή είπε ο κύριος Μαρκόπουλος ότι γίνανε δηλώσεις από την αξιωματική αντιπολίτευση για την αποτυχία και τα λοιπά της διαχείρισης από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, το Bloomberg δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και το Bloomberg, παρακολουθώντας 53 χώρες, διαπίστωσε ότι η χώρα μας βρίσκεται στην 50η θέση στη διαχείριση της πανδημίας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα από την περίοδο του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, η χώρα μας δυστυχώς βρέθηκε σε αρνητικά ρεκόρ διαχείρισης πανδημίας και σε αρνητικά ρεκόρ των σκληρών αριθμών, που είναι οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους και στην Ευρώπη. Επομένως, λοιπόν, κανείς δεν μπορεί σήμερα να λέει από την κυβέρνηση ότι υπάρχει σωστή διαχείριση. Και να σας πω κάτι. Ο κύριος Καρακούσης, ο διευθυντής του Βήματος, δεν νομίζω ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Καρακούσης σήμερα έχει προχωρήσει σε μια σειρά από tweets με τα οποία καταγγέλει τη λειτουργία κυρίως των περιφερειακών νοσοκομείων, τη μη ενίσχυσή τους, τη διοίκησή τους από άσχετους ανθρώπους οι οποίοι κοστίζουν ζωές. Δεν τα λέω εγώ, ο κύριος Καρακούσης, ο διευθυντής του Βήματος τα λέει. Και επομένως εδώ πέρα έχουν αρχίσει σοβαρά, να τίθενται σοβαρά ζητήματα, όπως και αυτά τα ζητήματα που έβαλε ο κύριος Κιλτίδης, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός υγείας, αν δεν κάνω λάθος, για το νοσοκομείο Κιλκής. Αλλά να σας πω κάτι, επειδή έχω και μια προσωπική εμπειρία και από το νοσοκομείο της Ρόδου. Δεν είδαμε καμία ενίσχυση πραγματική στο νοσοκομείο της Ρόδου. Απλά μεταφορά γιατρών από κέντρα υγείας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της μονάδας COVID. Άρα εδώ πέρα μιλάμε για μια διαχείριση η οποία δεν έχει ουσιαστικά λειτουργήσει. Δεν έχουν γίνει μόνιμες προσλήψεις. Οι προσλήψεις ακόμα και των επικουρικών είναι λίγες και είναι σαφώς λιγότερες από τους υγειονομικούς που είχαμε πέρυσι τέτοια εποχή. Είναι λιγότεροι υγειονομικοί. Αυτή τη στιγμή έχουμε ζητήματα και έχουμε ανάγκες και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, διότι δεν πρέπει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να μετατραπεί αποκλειστικά και μόνο σε εμβολιαστικά κέντρα. Υπάρχει ανάγκη για τη συνταγογράφηση του τεστ, για το οποίο αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση κοφεύει. Βλέπουμε ότι τα κρούσματα, δυστυχώς πάλι σήμερα αυξήθηκαν. Τα κρούσματα μπορεί να μειώνονται, αλλά δεν μειώνονται σκληροί αριθμοί. Αυτό σημαίνει ότι ο κορονοϊός υπάρχει στην κοινότητα και πρέπει να ανιχνευθεί και να εχνηλατιστούν οι επαφές. Κύριε Σαντορνιέ, αυτό δεν γίνεται αν δεν γίνει δωρεάν συνταγογράφηση των τεστ. Δεν μπορεί να προχωρήσει διαφορετικά η κατάσταση. Βάλτε μια ανατελεία, γιατί θέλω την άποψη του Δημήτρου Μαρκόπουλου. Σας κατηγόρησε ο κύριος Σαντορινιός, όχι εσάς, την κυβέρνηση εννοώ, ότι δεν διαχειριστήκατε σωστά το δεύτερο του κύμα της πανδημίας, κύριε Μαρκόπουλε, ότι δεν ενισχύσατε τους προηγούμενους μήνες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μάλιστα, επικαλέστηκε και τα tweet του εξαιρετικού, τι να πούμε, για τον κύριο Καρακούση. Εγώ δεν θέλω, επειδή δεν τον έχουμε εδώ, να το σχολιάσω παραπάνω. Θέλω τη δική σας άποψη. Κοιτάξτε να δείτε, τον κύριο Καρακούση, ο συνάδελφο τον τιμώ, τον παρακολουθώ, τον διαβάζω πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον, όμως δεν αποτελεί κάποιον φορέα, ούτε το Bloomberg αποτελεί κάποιον φορέα. Είναι ένα δημοσιογραφικό δίκτυο, είναι ένας εξαίρετος συνάδελφος δημοσιογράφος, τον οποίο απόλυτα εκτιμώ. Εγώ όμως θα μιλήσω με το τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι η Ελλάδα επιδημιολογικά είναι μια χώρα με τα καλύτερα, μια από τις χώρες με τα καλύτερα στατιστικά δεδομένα. Προφανώς δεν θα κάνουμε τώρα και με τον κύριο Σαντορινιό, δεν θα κάνουμε μια πολιτική συζήτηση πάνω σε νεκρούς κτλ. Όμως νομίζω ότι δεν θα ακολουθήσουμε το δικό παράδειγμα του παρελθόντος, κύριε Μαρκόπουλε. Ουδέποτε εγώ προσωπικά έκανα συζήτηση πάνω στους νεκρούς. Σωστά. Όμως, ο κ. Μαρκόπουλος ποτέ, αλλά και εγώ είμαι εναντίον του να κάνουμε συζήτηση πάνω στους νεκρούς. Μακριά από εμάς. Όπως σας...
Θα σας πω και κάτι, και με όλη την εκτίμηση που σας έχω, και χαίρομαι γιατί μιλάμε σε ένα πολύ ωραίο και πολιτισμένο περιβάλλον. Θα σας θυμίσω δηλώσεις συναδέλφων σας, οι οποίοι έλεγαν ότι η κυβέρνηση σκοτώνει τους πολίτες, την αμφισβήτηση επιστημόνων σαν τον κύριο Τσιόδρα από τον Παύλο Πολάκη και από άλλους συναδέλφους σας. Όμως θα πάω στο συγκεκριμένο. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει δώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πρόσθετα χρήματα για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την τελευταία χρονιά. Έχουν υπάρξει 7.000 προσλήψεις νοσηλευτών και γιατρών. Έχουμε αυξήσει περίπου κατά 800, χοντρικά σας το λέω, τις μονάδες εντατικής θεραπείας, κάτι το οποίο νομίζω δεν είναι αμεληταίο. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα ενεργά κρούσματα, υπάρχει μείωση κατά 15% στην Αθήνα και κατά 28% στη Θεσσαλονίκη. Σημαντικά δεδομένα. Όμως, θέλω να το τονίσω αυτό. Υπάρχει μια σκληρή αντιπολίτευση από το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναδεικνύει, σας λέω, τι πιο σημαντικό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αναδεικνύει την κάθε δήλωση του κάθε πρώην στελέχους, του κάθε δημοσιολογούντα, του κάθε αναλυτή, με όλο το σεβασμό για όλους αυτούς. Και δεν αναδεικνύει τα επιστημονικά δεδομένα. Εμείς με τους επιστήμονες δεν παίξαμε ποτέ. Εμείς με τους επιστήμονες πάντα είχαμε μια σχέση αλήθειας, μια σχέση η οποία είναι διάφανη, και δεν τους στοχοποιήσαμε όπως έκανε ο κύριος Πολάκης, για παράδειγμα, κατά του κυρίου Τσιόδρα, ενός άνθρωπου που δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Ο άνθρωπος ήρθε και συνέδρα με την Εθνική Προσπάθεια και πετροβολήθηκε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σαντορινιέ. Θέλω λοιπόν να το ξεκαθαρίσω. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό των πολιτικών προσώπων, για να σας το πω, γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα μπουν, όπως και οι βουλευτές από την πλευρά σας και όλα τα πολιτικά κόμματα, δεν θα μπουν σε κάποια προτεραιότητα, ακριβώς λόγω του σεβασμού των υγειονομικών. Και όχι γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε το εμβόλιο, εγώ προσωπικά έχω δηλώσει δημόσια, θα το κάνω. Όμως θα μπούμε στη σειρά μας. Θα αναγνωρίζετε όμως ότι ο Υπουργός Υγείας, ο Πρωθυπουργός, κάποιοι υπουργοί οι οποίοι εμπλέκονται με σημαντικά πράγματα, ο κύριος Δέμιας που ταξιδεύει συνέχεια έξω, ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Γιατί ασκούν μια για πολιτική υπέρ της χώρας, για τη χώρα. Για τον κάθε Γενικό Γραμματέα είπαμε. Ο Γενικός Γραμματέας Υγείας για πάνω στον κύριο δηλαδή εμβολιαστή. Προτεραιότητα. Με την ίδια λογική και γενική διευθυντές των υπουργείων και γενική διευθυντές των δημοσίων υπηρεσιών. Και δεν ξέρω και εγώ που πατήσει η αλυσίδα. Ήσασταν το πολιτικό κόμμα, δεν μιλάω και πάλι για σας προσωπικά, το οποίο τον Νοέμβριο έλεγε ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα το εμβόλιο και θα καθυστερήσει και γιατί δεν υπήρχε και υπάρξουν εμβολιασμοί. Να το εμβόλιο που ήρθε. Λέτε τώρα αυτή τη στιγμή μια νέα γραμμή. Μια νέα γραμμή. Ήσασταν εκείνοι που σαν πολιτικός φορέας στελέχη σας. Δεν θέλω να σας αδικήσω. Έλεγαν ότι στη Θεσσαλονίκη ζούμε τη Νέα Βόρεια Ιταλία. Δεν προέκυψε. Πάντως, κύριε Μαρκόπουλε, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ίσως η κυβέρνηση άργησε να πάρει μέτρα στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, στις περιοχές με επιβαρημένο οικοφορτίο. Το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και αυτό το λέω. Αλίμονο. Κυρία Αμαλία μου, κυρία Κάντζου. Ναι. Αμαλία μου, δεν πειράζει Δημήτρη, εντάξει. Αμαλία μου, προφανώς όταν κάποιος μάχεται θα κάνει και κάποια λάθη. Αυτό λέω. Και πέρα όμως νομίζω ότι το γενικό πρόσημο είναι θετικό. Η Ελλάδα υγειονομικά άντυξε. Όχι αυτή την εικόνα που κάποιοι θέλανε να δώσουν, ότι η Θεσσαλονίκη είναι το αντίστοιχο Μιλάνο, η Βόρεια Ιταλία. Όχι, μακριά, μακριά από εμάς αυτά. Ότι διαλέγουν οι γιατροί ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα πεθάνουν. Γιατί τα ακούσαμε αυτά μες στο Νοέμβριο. Τα έχουμε ακούσει. Έτσι. Λοιπόν, να πω απλώς και για τους δύο, για να το ξέρετε, ότι η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι παίρνουμε άλλα 100 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου της Pfizer. Ότι με απόβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, άλλα 100 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το συγκεκριμένο εμβόλιο. Είναι σημαντικό γιατί έγινε και μια συζήτηση. Ναι. Και από την αρχή έχει τονίσει η κυβέρνηση, μάλιστα και με σημερινή ανακοίνωση, ότι πέραν του 1.225.000 χοντρικά εμβολίων, τα οποία μέχρι τέλος Μαρτίου θα γίνουν για την Ελλάδα, υπάρχει προοπτική να αυξηθούν. Αυτή έτσι. Η είδηση αυτό είναι ακριβώς, επιβεβαιώνει αυτή την ακριβώς την. Κύριε Σαντορινιέ, απάντησε ο Μίτσο Μαρκόπουλο και θέλω να ακούσω και δικιά σας άποψη για να πάμε στην οικονομία, γιατί και εκεί υπάρχει σφοδρή κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ. Να απαντήσω λοιπόν λιγάκι. Καταρχήν είναι θετικό ότι παίρνουμε επιπλέον 100 εκατομμύρια σαν Ευρώπη δόσεις εμβολίων. Και ιδιαίτερα επειδή διάβαζα πριν από λίγο ότι καθυστερεί αρκετά η έγκριση του εμβολίου του AstraZeneca. Οπότε εκεί πέρα θα υπάρξει ένα έλλειμμα σε σχέση και με αυτό το εμβόλιο. Τώρα, κύριε Μαρκόπουλε, δεν έχετε δώσει ένα δις στην υγεία.
Τα πραγματικά ποσά που δόθηκαν επιπλέον για τον COVID είναι 250 εκατομμύρια. Τα επιπλέον τα οποία επικαλείστε είναι τα ποσά που έπρεπε να καλυφθούν στον ΕΟΠΗ για την κειμένου από τον ΕΟΠΗ προς το υγειονομικό σύστημα, επειδή δεν είχαν πληρωθεί οι εισφορές των εργαζομένων οι οποίοι βρισκόντουσαν σε αναστολή. Άρα μην επικαλείστε ένα δις. Δεύτερο, σας είπα και πριν, αυτή τη στιγμή τα στοιχεία που υπάρχουν στο apography.gov.gr αποδεικνύουν ότι η υγειονομική σε σχέση με πέρυσι είναι λιγότερη. Οι 7.000 προσλήψεις που επικαλείστε δεν κάλυψαν τις συνταξιοδοτήσεις που γίνανε τον τελευταίο χρόνο και αυτό σημαίνει ότι έχουμε λιγότερους υγειονομικούς και δεν έχουμε ένα μόνιμο. Και θα σας πω και πάλι ένα παράδειγμα από τη Ρόδο. Οι μόνες μόνιμες προσλήψεις που έχουν γίνει είναι αυτές οι οποίες έχει προκηρύξει η δική μας κυβέρνηση. Δεν έχει γίνει καμία μόνιμη πρόσληψη. Πάμε παρακάτω. Υπολογίζεται 800 ΜΕΦ και 200 ΜΕΦ από τον ιδιωτικό τομέα που αποδείχθηκε ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν συνεισέφερε σε αυτή την ιστορία. Δεν συνεισέφερε για πάρα πολλούς λόγους τους οποίους θέλατε να τους παιδεύσετε. Αλλά μην βάζετε μέσα και τις 200 κλίνες οι οποίες υπάρχουν από τον ιδιωτικό τομέα για να μας πείτε ότι αυξήσατε τόσο πολύ τις κλίνες ΜΕΘ και αυτές οι κλίνες ΜΕΘ θα μείνουν μετά. Όχι, δεν θα μείνουν. Οι περισσότερες είναι προσωρινές κλίνες ΜΕΘ οι οποίοι έτσι αλλιώς δεν είναι για να μπορούν να λειτουργήσουν σαν κλίνες ΜΕΘ. Τώρα, και επειδή μίλησε για τους δείκτες και τους παγκόσμιους οργανισμούς και αν εμείς... Κοιτάξτε, κύριε Μαρκόπουλε, είπατε τον κύριο Καρακούση. Θα σας παρακαλέσω να δείτε το tweet. Νομίζω ότι είναι μην μείνουμε όμως μόνο στο tweet του κύριου Καρακούση, τον οποίο κιόλας δεν επικαλούμε και δεν τον έχουμε εδώ, κύριε Σαντορινιέ. Τον σεβόμαστε και τον τιμούμε ως συνάδελφο. Φυσικά έχει μια ιστορία στο δημοσιογραφικό χώρο. Αλίμονο και εμείς οι νεότεροι υπονόμαστε στους ανθρώπους, αλλά είναι μια άποψη δικιά του. Και μόνο στο tweet. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά μην μείνουμε εκεί, λέω. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, επειδή μίλησε για τις δαπάνες υγείας ο κ. Μαρκόπουλος, με στοιχεία του ΩΣΑ είμαστε 16 σε δαπάνες υγείας ανακεφαλή. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι είναι και πολύ σοβαρό αυτό να λέμε ότι υπήρξαν δαπάνες υγείας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, θέλω να φύγω από τη πανδημία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Εγώ θέλω να πω ότι βλέπω μια συστράτευση των πολιτικών δυνάμεων αναφορικά με τον εμβολιασμό και έτσι πρέπει να είναι. Μακριά από μένα και νομίζω και εδώ από το κανάλι συνολικά το ΑΤΕΚΑ TV, οι ψεκανεσμένες θεωρίες τα περί ορού φυσιολογικού, νερού και όλα αυτά. Μακριά από μένα. Έτσι, μπράβο, κύριε Σαντορινιέ, και σας ευχαριστώ γιατί κρατάτε το επίπεδο της συζήτησης πολύ σε πολιτισμένους τόνους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να έχει ο καθένας την άποψή του, έτσι κι αλλιώς, κύριε Μαρκόπουλε, η αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να κρίνει την κυβέρνηση. Είναι η καλόπιστη κριτική, κάνει καλό και στην κυβέρνηση. Έτσι είναι. Και μια υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση. Κύριε Μαρκόπουλε, υπάρχει πρόβλημα στην αγορά, το γνωρίζετε καλά. Ασχολείστε χρόνια, Δημήτρη, μου ασχολείστε με το ρεπορτάζ, το επιχειρηματικό, οικονομικό. Ξέρει πολύ καλά ότι αυτή η πανδημία μετατρέπεται σε οικονομική, έχει μετατραπεί σε οικονομική κρίση. Και λέω ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να λάβει νέα μέτρα στήριξη μετά το τέλος της πανδημίας, τον Απρίλιο, το Μάρτιο, φτάνουν αυτά τα μέτρα. Ορθώς πήρε τα μέτρα στήριξης, εμείς εδώ δεν ποτέ, και εγώ προσωπικά λέω ότι έπρεπε να τα πάρει. Αν είναι αρκετά ή όχι είναι το ζητούμενο για να αποφευχθούν και λουκέτα στις επιχειρήσεις, αλλά και να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Κανένας δεν λέει ότι με το εμβόλιο σταματάει, τελειώνει μια περίοδος περιπέτειας η οποία έχει να κάνει πρωτίστως με την ανθρώπινη ζωή και μετά με την επιχειρηματική κοινότητα, την αγορά, την οικονομία μας, τους εργαζόμενους, το περισσότερο, το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα όμως δεν ήταν μια κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας και δεν θα είναι και μελλοντικά μια κυβέρνηση η οποία δεν θα δώσει μέρημνα για τον εργαζόμενο, για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, για τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη. Θα τονίσω ότι το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, τα προγράμματα γέφυρα συνεργασία, μια σειρά αναστολών σε ό,τι αφορά τις πληρωμές φόρων, υποχρεώσεων ασφαλιστικών, θα τονίσω τη μείωση την οποία υπογράφτηκε, ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής. Δεν υπήρξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για το 3,9% μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα δώσει ζεστό χρήμα. Θα θυμίσω τη μείωση του φόρου εισοδήματος. Θα θυμίσω τη μείωση σε ό,τι αφορά τον έμφυα.
μέσο στα αθλητικά μειώθηκε και οι πολίτες. Φτάνουν αυτά, όμως φτάνουν, είναι αρκετά. Θα συμφωνήσω μαζί σε όλα αυτά και το πρόγραμμα Γέφυρα είναι επιτυχημένο. Το μέτρο της επιστρεπτέας επιτυχημένο και θα υπάρχουν και άλλοι, διαπάρξουν και άλλοι δύο κύκλοι. Είναι όμως αρκετά γιατί συσσωρεύονται, κύριε Μακόπλε, υποχρεώσεις μετά τον Απρίλιο και εκεί θα δημιουργηθεί το θέμα. Κατανοητό. Και πάντοτε όπου χρειαστεί και μελλοντικά θα υπάρξουν τέτοιου είδους μερίμνες γιατί θέλουμε την κοινωνία όρθια. Μάλιστα. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι η Ελλάδα είχε, μάλιστα και το λέω και η Ελστάτ που έχει παρουσιάσει, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ότι η αντανάκλαση της πανδημίας στην Ελλάδα ήταν από τις χαμηλότερες, αν δεν κάνω λάθος, σε όλη την Ευρώπη. Δεν είχαμε την ανεργία σε εκτόξευση. Προφανώς όμως είμαστε από πάνω, αν θα προκύψουν νέα προβλήματα, γιατί αυτή η κρίση ήρθε ξανά και με ένα δεύτερο κύμα. Όμως η κυβέρνηση έχει δείξει μέρημνα και γι' αυτό το λόγο. Όλοι οι μεγάλοι ξένοι οίκοι αξιολόγησης, όλες οι μεγάλες ξένες πολυεθνικές βλέπουν την Ελλάδα σαν μια περίπτωση όπου θα υπάρξουν μεγάλες ευκαιρίες για το 2021. Και δεν το λέω εγώ αυτό. Όχι, δεν το λέτε εσείς, το λένε. Έτσι είναι. Το λέει το περιοδικό Μονόκλου που είναι έγκυρο, μια και είπε και ο κ. Αντωνίου πριν για τον Bloomberg. Να πω εγώ για το Μονόκλου που είναι επίσης πολύ έγκυρο και χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως soft power οικονομική. Θα θυμίσω ότι η Ελλάδα σε όλες τις περιπτώσεις αναβαθμίζεται οικονομικά. Ήρθε η Pfizer, η Microsoft, η Volkswagen για επενδύσεις. Άρα νομίζω ότι μόλις η Ελλάδα φύγει από το πανδημικό πρόβλημα, έχει μια θετική προοπτική. Κανένας δεν ωρεοποιεί τις καταστάσεις. Είμαστε πάνω από το πρόβλημα, όμως νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Κυρία Σαντορινιέ, επειδή πραγματικά είναι πολύ σφορδή η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ στο κομμάτι των μέτρων στήριξης, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση δεν έκανε αυτό που έπρεπε και τα μέτρα είναι ανεπαρκή? Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή προέρχομαι και από μια τουριστική περιοχή όπου εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλές, το 95% περίπου της οικονομίας της Δωδεκανήσου εξαρτάται από τον τουρισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ πέρα έχουμε μια σειρά από εργαζόμενους και μάλιστα εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν επιδοτηθεί καθόλου εποχικά εργαζόμενους, τους οποίους δεν αναγνωρίζει ως εποχικά εργαζόμενους η κυβέρνηση, διότι ναι μεν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι μπήκαν στο πρόγραμμα αναστολής εργασίας, κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, αλλά στην μεγάλη πλειοψηφία οι εποχικά εργαζόμενοι δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα πρόγραμμα, δεν έχουν πάρει κανένα επίδομα ανεργίας, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να βρίσκονται ουσιαστικά ξεκρέμαστε. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που υπάρχει με τους εργαζόμενους είναι ότι όσοι μπορέσαν να εργαστούν, δεν μπορέσαν να εργαστούν για τα 50 ημερομίσθια που διεκδικήσαμε εμείς να πάνε 50 τα ημερομίσθια μαζί με τα εργατικά κέντρα και το αποδέκτη. Μειώθηκαν τα ένσημα που χρειάζονται για να πάρουν το Ταμείο Ενεργείας, λέτε. Αυτό λέτε, κύριε Σαντορινιέ, για να καταλάβει κόσμο. Από τα 120 τα ημερομίσθια, τα ένσημα, πήγαν στα 50. Ακόμα και αυτά όμως πολλοί δεν τα έχουν συμπληρώσει. Με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να μπουν στο επίδομα ενεργείας τη χειμώνα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για οικογένειες, οι οποίες και τα δύο μέρη της οικογένειας, αν είναι οι δύο γονείς, δεν δουλεύουν ως εποχικά εργαζόμενοι. Δεύτερο, μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάθει μεγάλο οικονομική ζημιά. Η επιστρεπτέα προκαταβολή, πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις δεν τις συμπεριέλαβε. Η επιστρεπτέα προκαταβολή, δύο, κάποιες από αυτές τις συμπεριέλαβε. Και η επιστρεπτέα 3, η επιστρεπτέα 4 και 5 όμως επειδή είναι εποχικές επιχειρήσεις δεν τις συμπεριλαμβάνει. Τι γίνεται τώρα μέχρι και την 3 είναι πλήρως επιστρεπτέα το ποσό. Ναι. Τι λέγαμε εμείς από την αρχή ότι πρέπει να μην είναι επιστρεπτέα η προκαταβολή αλλά να γίνει επιδότηση των επιχειρήσεων χωρίς να είναι επιστρεπτέο το ποσό, διότι και η χώρα μας διεκδικεί όχι μόνο δάνεια, αλλά και επιδοτήσεις. Mm-hmm. Το κατάλαβε η κυβέρνηση. Πότε? Στην 4. Στην 4 όμως οι εποχικές επιχειρήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται. Και μια σειρά από άλλες επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις λοιπόν, η βαριά βιομηχανία της χώρας μας, το 25% του ΑΕΠ λοιπόν βουλιάζει. Βουλιάζει και βρίσκεται... Αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοράκια από το εξωτερικό για να πάρουν αυτές τις επιχειρήσεις. Γιατί οι τουρίστες θα γυρίσουν. Το θέμα είναι σε ποιανού τα χέρια θα βρίσκονται οι επιχειρήσεις όταν θα επιστρέψουν οι τουρίστες. Μάλιστα. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αφελινισμό της μεγαλύτερης βιομηχανίας παραγωγής εισοδήματος
και συναλλάγματος που λέγαμε παλιά για την, χώρα μας. Ένα δεύτερο πολύ μεγάλο ζήτημα είναι ότι άκουσα τον κύριο Μαρκόπουλο να, μιλάει για την μικρότερη ύφεση. 11,7% είχαμε ύφεση το τρίτο τρίμηνο, που ήταν η χειρότερη ύφεση σε όλη την Ευρωζώνη και στην πιο παραγωγή, στο πιο παραγωγικό τρίμηνο της χώρας μας. Αυτό σημαίνει δεν προέβλεψε. Μία μας έλεγε 0%, μετά 4%. Μάλιστα. Άμα δεν προβλέπεις, δεν μπορεί να πάρεις και μέτρα. Να προβλέπεις σήμερα 10,5 ύφεση για το 2020, που πιθανόν να είναι και μεγαλύτερη, και ανάπτυξη με βάση την κυβέρνηση γύρω στο 5%. Θα μιλάει για 0,9%. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε πολύ χαμηλοί, σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς η ανάπτυξη, η οικονομία μας. Και να κάνω και ένα σχόλιο. Και να ολοκληρώσετε, σας παρακαλώ. Είναι θωρακισμένη η οικονομία της χώρας μας, γιατί υπάρχει ένα ρυθμισμένο χρέος που έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι παραλάβαμε ένα χρέος το οποίο ήταν αρρύθμιστο και το οποίο δεν μπορούν και ήταν μη διαχειρίσιμο, και γιατί υπήρχε και υπάρχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας το οποίο διασφάλισε ο ελληνικός λαός με τις πολιτικές που άσκησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλατε να το πείτε τον Απρίλιο προς το βαρός όμως. Ναι, και να πω, τώρα θα κάνω λίγο το συγκεκριβόλιο, να πω ότι το αυγάτισε, λένε, στην κυβέρνηση με τις εξόδους στις αγορές και με πολύ χαμηλά επιτόκια. Και μας κατηγορούσατε για 24 δις που λέγαμε ότι πρέπει να ξοδευτούν. Τόσα ξοδεύσατε, υποτίθεται, γιατί πραγματικά δεν ξοδεύσατε τόσα. Θα σας θυμίσω ότι η ελληνική κυβέρνηση συγκέντρωσε από εξόδους στις αγορές 16 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2020. Αν δεν υπήρχε το μαξιλαράκι ασφαλείας, θα σας έλεγα εγώ, κύριε Μαρκόπουλο. Αν δεν υπήρχε το μαξιλαράκι ασφαλείας, θα σας έλεγα εγώ πώς θα βγαίνατε στις αγορές. Θα σας πω για τον κύριο Τσακαλώτο, ο οποίος προέτρεπε. Επειδή εμείς φτιάξαμε το μαξιλαράκι ασφαλείας και ρυθμίσαμε το χρέος, γι' αυτό βγήκατε στις αγορές, κύριε Μαρκόπουλε. Ωραία. Λοιπόν, είναι μια πραγματικότητα και αυτή η πλοκή ο Αντωνιός ότι άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ μαξιλάρι. Το αυγά της όμως η κυβέρνηση, εγώ ξέρετε, θέλω να τα λέω τα πράγματα όπως έχουν, με εξόδους αγορές. Επειδή πολιτικά με προκαλεί ο κύριος Αντωνιός, λέω στους τηλεθεατές μας να αναλογιστούν τι θα είχε γίνει εάν η Ελλάδα το 2015 είχε μία πανδημία μετά τα όσα έγιναν με το τραγικό δημοψήφισμα Τσίπρα Βαρουφάκη και το πολιτικό. Μας πας πολύ πίσω, βρε Δημήτρη. Και εγώ αφήνω λοιπόν τους τηλεθεατές να αναλογιστούν τι θα είχε γίνει αν είχαμε εμείς προλάβει και δεν είχαμε προλάβει να προσλάβουμε τους 4.000 υγειονομικούς. Πόσο καλύτερο θα ήταν το σύστημα. Βάζουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Εσείς αυτές τις προσλήψεις. Ωραία. Κύριε Μαρκόπουλε, σας πήρα, έχουν πάρει τηλέφωνο, χτυπάει το τηλέφωνο σας καθόλου από τον Πρωθυπουργό αυτές τις τελευταίες μέρες? Μήπως έχετε κάνει τηλέφωνο για υπουργοποίηση? Θέλω να τελειώσουμε λίγο. Νομίζω ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει, αυτή τη στιγμή η τύχη του Δημήτρη Μαρκόπουλου. Όχι, το λέω γιατί φουντώνουν εκ νέου, έχουν φουντώσει τα σενάρια σχηματισμού. Και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι είναι το timing για ένα restart της κυβέρνησης μετά από 18 μήνες. Αν θεωρείτε πιθανό να δούμε τον ασχηματισμό, αυτά λένε οι πληροφορίες, μέσα στον Ιανουάριο. Αυτά είναι θέματα τα οποία είναι στην πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Κανένας δεν γνωρίζει καλύτερα από τον ίδιο αν χρειάζεται κάτι τέτοιο ή αν δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι η προνομία του Πρωθυπουργού είναι ο ίδιος αν χρειαστεί θα το κάνει, αν χρειαστεί θα το κάνει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, τα προβλήματα είναι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα συμφωνήσω. Αλλά ξέρετε, εγώ να το ευχηθώ προσωπικά το καλύτερο. Και εγώ να το ευχηθώ το καλύτερο, αλλά εντάξει, όπως είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, είναι δεν στο. Δεν είναι θέμα. Επειδή έχετε διατελέσει σε υπουργικό θόκο. Βεβαίως. Δεν είναι θέματα αυτά προσωπικά και νομίζω ότι και τους τηλεθεατές μας δεν τους απασχολεί καθόλου. Ακριβώς. Ακριβώς, κύριε Μαρκόπουλε, ακριβώς, Δημήτρη. Λοιπόν, να σας ευχηθώ και στους δύο. Καλή χρονιά με υγεία. Να δώσουμε το μήνυμα να εμβολιαστούμε όλοι. Να είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την εκστρατεία της ελευθερίας. Να πάρουμε πίσω τις ζωές μας και αυτό είναι το σημαντικό. Μέσα από την κριτική, τις αντιπαραθέσεις που είναι μέσα στην πολιτική ζωή, που είναι υγεία αυτό, είναι δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά και στους δύο. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά.
Χαίρομαι όταν συζητώ με ανθρώπους. Δεν ανέβηκαν πολύ τόνοι. Και όταν ανέβηκαν μέσα σε πολιτισμό επίπεδο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, και είδατε και οι δύο βουλευτές και από το κυβερνό κόμμα και από την αξιωματική αντιπολίτευση, τάχθηκαν υπέρ του εμβολίου. Είναι σημαντικό να δίνουμε αυτό το μήνυμα, ότι είμαστε, είναι μια νότα, μια χτίδα αισιοδοξίας, μια χτίδα φωτός, ότι ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί και ότι θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλα 100 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου της Pfizer. Είναι σημαντικό να έρθουν τα εμβόλια για να αποκτήσουμε αυτό που λέγεται ανοσία της αγέλης και να το καλοκαίρι να είμαστε ελεύθεροι, να αγκαλιαζόμαστε, να αγκαλιάσουμε τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τις γιαγιάδες μας και τους παππούδες μας. Λοιπόν, όμως, η οικονομία δυστυχώς είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πληγεί και κλάδι σοβαρά από την πανδημία. Υπάρχουν κλάδι, υπάρχουν άνθρωποι που από το Μάρτιο δεν έχουν δει χρήματα μισθό, γιατί ανήκουν στους κλάδους του επισητισμού, το ξενοδοχείο κλάδο, τον τουρισμό. Και έναν από αυτούς θα έχουμε σε λίγο, τον κύριο Χότζογλου. Τον έχουμε βεβαίως, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού Τουρισμού. Έναν κλάδο που έχει δεχθεί το πιο σοβαρό ίσως πλήγμα, με ανθρώπους που έχουν να δουν μεροκάματα από το Μάρτιο. Και σας καλησπερίζω, κύριε Χότζογλου, και σας ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε εσάς και στους θεατές σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αλίμονο, εμείς σας ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκληση του Attica TV και θέλω να σας πάω κατευθείαν σε αυτό που πραγματικά τις τελευταίες μέρες εμένα με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Συναδέλφους σας από τον κλάδο επιστημισμού τουρισμού να βγαίνουν, όχι στη δημοσιότητα, και με μηνύματα και με SMS και με τηλέφωνα και να μου λένε: κυρία Κάτζου, αναδείξτε το θέμα. Δεν μπορούμε να μπούμε στις αναστολές, δεν μπορούμε να πάρουμε την ειδική αποζημίωση, την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Τι ακριβώς συμβαίνει, θέλετε να μας πείτε? Ναι. Κύριε Κάτζου, η κυβέρνηση επικαλείται συνέχεια ότι έχει στηρίξει τους εργαζόμενους στον κλάδο, ότι τους κάλυψε. Θα δείτε στην πορεία της κουβέντας μας ότι δεν ισχύει κάτι από αυτό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, για να σας μιλήσω με νούμερα, για να καταλάβετε το μέγεθος της ζημιάς. 80.000 επιχειρήσεις στην εστίαση είναι σε αναστολή λειτουργίας με διοικητική εντολή. 330.000 εργαζόμενοι στην εστίαση είναι υπό καθεστώς αναστολής σύμβασης, που σημαίνει ότι παίρνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού τα 534 ευρώ. Ναι. 85.000 εργαζόμενοι, εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό, είχαν το δικαίωμα μονομερής αίτησης αναστολής της σύμβασης μέχρι και το μήνα Οκτώβριο. Παίρνανε δηλαδή 534 ευρώ, συν μείωση ενοικίου, αν μισθώνανε κύρια κατοικία, 40%, συν τα ένσημά τους. Κάνανε μονομερείς δηλώσεις, έτσι δεν είναι, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι μέχρι τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Ζητήσαμε λοιπόν από την κυβέρνηση αυτό το μέτρο που πραγματικά λειτουργεί σαν αμορτισέρα, απορροφά κραβασμούς, να το επεκτείνει μέχρι και το Δεκέμβρη, ούτως ώστε να ξεκινήσει η επιδότηση ανεργίας Γενάρη-Φλεβάρη-Μάρτη, τρεις μήνες πριν επίδομα ανεργίας, και πρώτο απ' όλα τον Απρίλιο να μπούμε στις δουλειές μας. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν μας άκουσε, μας το έκοψε αυτό το δικαίωμα. Τα 534 ευρώ του Οκτωβρίου ήταν τα τελευταία που πήραν οι εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό και μας λέει πηγαίνετε από τα 534 ευρώ σε επίδομα ανεργία, ήτι 400 ευρώ, χωρίς καμία μείωση στο ενίκιο, χωρίς τίποτε άλλο. Και το χειρότερο απ' όλα, ο ΑΕΔ μας απάντησε με επίσημα γραφό του ότι για να μας πιστώσει την πρώτη δόση από τα 400 ευρώ για τρεις μήνες, χρειάζεται να παρέλθουν 60 με 90 μέρες. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν, τώρα, κοιτάξτε τι θα γίνει, επειδή αυτά που λέτε, ξέρετε, το έχω κάνει το ρεπορτάζ, γίνεται ακριβώς έτσι. Θα ζητήσω από τον χρόνο του Διαμαντόπουλου, αν γίνεται, χωρίς να δημιουργώ πρόβλημα στο κοντρόλ, να πάρουμε τον πρόεδρο του ΑΕΔ, τον κύριο Πρωτοψάλτη, έστω και τηλεφωνικά, να μας δώσει μια δική του απάντηση. Γιατί αυτό που λέτε εδώ είναι πολύ σημαντικό, αφορά πάρα πολλούς εργαζόμενους. Εργαζόμενους που δεν μπορούν να κάνουν Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους. Και λέω ότι εγώ μακριά από μένα ο λαϊκισμός, αλλά έτσι είναι, κύριε Χότζογλου. Έχω δίκιο? Μακάρι να βγει ο κύριος Πρωτοψάλτης στην εκπομπή σας και να δώσει μια απάντηση, γιατί σε εμάς δεν απαντά στα έγγραφα που του στέλνουμε. Αυτό είναι μια καταγγελία που θα πρέπει να το πούμε και να μας απαντήσει. Και αυτό είναι σημαντικό που λέτε, κύριε Χότζογλου. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα με τον ΟΑΕΔ. Και άλλα προβλήματα με τον ΟΑΕΔ. Οι κατατόπους ΟΑΕΔ δεν είναι ακόμα ενημερωμένοι για τις σχετικές τροπολογίες που έχουν ψηφιστεί μέσα στην κρίση. Άκουγα προηγουμένως τον κύριο Σαντορινιό με τον κύριο Μαρκόπουλο να λένε ότι φέτος χρειάζονται 50 ένσημα για να βγει κάποιος στο πλήρωμα ανεργίας. Ο ΟΑΕΔ λοιπόν του Ιωαννίνων απορρίπτει τους εργαζόμενους με 53 ένσημα. Εγώ σας μιλάω με στοιχεία. Δηλαδή, αν κάποιος εργαζόμενος έχει 53 ένσημα, τους απορρίπτει, γιατί, αφού είναι 50? Γιατί υποστηρίζει ο ΟΑΕΔ τον Ιωαννίνων ότι χρειάζεται 100 ένσημα για να πάρει στο πλήρωμα ανεργίας. Δεν ξέρουν ακόμα οι συνάδελφοι εκεί στον ΟΑΕΔ, δεν έχουν λάβει ακόμα την εγκύκλιο, το ΦΕΚ που έχει ψηφιστεί και έχει δημοσιευτεί από τις 17 Σεπτεμβρίου, δεν γνωρίζουν ότι χρειάζονται 50. Και αναγκαζόμαστε εμείς και παίρνουμε τους κατατόπους ΟΑΕΔ τηλέφωνο όποτε το σηκώνουν
για να του εξηγήσουμε τι ακριβώς σημαίνει. Δεύτερον, ο ΑΕΚ απορρίπτει το επίδομα αλωσίας, και επειδή είστε γυναίκα, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Απορρίπτει το επίδομα αλωσίας στις συναδέλφισές μου, τις εποχικές. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχουν φανεί ακόμα στο σύστημα τα ένσημα από την αναστολή σύμβασης. Και οι εργαζόμενες θα χάσουν το επίδομα αλωσίας. Αυτά που λέτε τώρα, τα δύο που μου λέτε, είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρά. Και για τον ΟΑΕΔΙΟ ΑΝΗΝΟΝ, γιατί είναι συγκεκριμένη η καταγγελία που κάνετε εδώ, βεβαίως, στην εκπομπή. Βεβαίως. Και δεν ότι δεν έχουν περάσει τα ένσημα στο σύστημα των αναστολών. Βεβαίως. Μπορείτε να κάνετε ρεπορτάζ. Όσοι ήμασταν σε αναστολή το καλοκαίρι, τα ένσημα ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί στο σύστημα. Με αποτέλεσμα, ορισμένοι ΟΑΕΔ να λένε δεν μπορώ να σου δώσω επίδομα ανεργίας γιατί δεν φαίνονται τα ένσημα. Κύριε Χοντζόγλου, δώστε μου, γιατί έχουμε τον κύριο Πρωτοψάλτη να μας απαντήσει. Μπορούμε να τον βγάλουμε τηλεφωνικά τον κύριο Πρωτοψάλτη? Α, μόλις κλείσει. Μάλιστα. Ωραία. Θα τον έχουμε πάντως να απαντήσει αμέσως μετά. Δεν, μαζί μας δεν βγαίνει ποτέ σε διάλογο. Ο κύριος Πρωτοψάλτης είναι καλός να μας διηγείται τις εμπειρίες του από τη φοιτεία και στην κυβέρνηση του Ομπάμα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν θα ασχοληθώ άλλο με τον κύριο Πρωτοψάλτη. Συνεχίζω. 50.000 εργαζόμενοι στον επιχειρησμό, εποχικά εργαζόμενοι, είναι εκτός των ρυθμίσεων. Γιατί είτε δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις που έβαζε ο κύριος Πρωτοψάλτης για να πάρουν το έκτακτο επίδομα ανεργίας τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Και όσοι καταφέραν και το πήραν αυτό, το επίδομα Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, ακούστε τώρα, δεν παρατάθηκε για δύο μήνες, γιατί είχε το χαρακτήρα του έκτακτου. Οι υπόλοιποι, η πλειοψηφία από αυτούς, είναι χωρίς εισόδημα από τον Μάρτιο. Και αναφέρομαι σε εργαζόμενους οι οποίοι επιδοτήθηκαν πέρσι παραπάνω μέρες από τις 80 που έβαζε σαν όρους και προϋποθέσεις ο ΑΕΠ, ή έληξε η επιδότησή της τον Μάρτιο. Και είναι και οι συνάδελφοί μας, προσέξτε, χιλιάδες συνάδελφοί μας που δουλεύουν στα νυχτερινά μαγαζιά, στα νυχτερινά κλαμπ, στα μπουζούκια, οι οποίοι γνωρίζετε πολύ καλά ότι κάνουν 2 με 3 μεροκάματα την εβδομάδα. Και αυτοί δεν πλήρωσαν τις προϋποθέσεις για να μπουν ούτε σε αναστολή σύμβασης, ούτε να επιδοτηθούν από τον ΟΑΕΠ. Και είναι χωρίς εισόδημα από τον Μάρτιο. Και τέλος, ένα πρόβλημα που το φωνάζουμε από το καλοκαίρι στην κυβέρνηση και ήρθε τώρα το πλήρωμα του χρόνου και το βλέπει μπροστά του το πρόβλημα. Εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, ο Αύγουστος, ο ήλιος και οι ρακέτες. Είναι και οι συνάδελφοί μας που δουλεύουν στους χειμερινούς προορισμούς εποχικά εργαζόμενοι. Εκεί υπάρχει άλλο πρόβλημα τώρα με τους χειμερινούς προορισμούς. Ακριβώς, προσέξτε τώρα και τι γίνεται. Στους χειμερινούς προορισμούς τα ξενοδοχεία δεν ανοίγουν γιατί απαγορεύεται η μετακίνηση από νομό σε νομό. Δηλαδή Αράχοβα, Πύλιο, Καλάβρητα. Ναι, ναι. Όχι, ακριβώς. Οι συνάδελφοι τώρα δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν μονομερώς μια αίτηση για αναστολή σύμβασης, άρα δεν μπορούν να πάρουν τα 534 ευρώ και τα 25 ένσημα το μήνα. Δεν έχουν και τα 50 ένσημα για να πάρουν επίδομα ανεργίας. Τα φωνάζουμε αυτά. Άρα μένουν χωρίς κανένα εισόδημα, κύριε Χοντζόγλου, αυτό μου λέτε. Ακριβώς. Και κάτι τελευταίο. Θα πρέπει όμως να πούμε, για να είμαστε δίκαιοι, γιατί σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή και προβληματισμό τόση ώρα, ότι δέχτηκε ο πρόεδρος του ΑΕΔ προς τιμήν του να βγει. Πρέπει να το πούμε αυτό. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιη, όπως ξέρετε, πρέπει να το πω, ότι τον πήραμε χωρίς να τον έχουμε ενημερώσει. Είναι προς τιμή του. Είναι προς τιμή του, πρέπει να το πούμε, το γιατί είναι σπάνιο. Είναι προς τιμή του. Δεν θα ήταν πιο πολύ προς τιμή του, αν δεν έβαζε τόσα προβλήματα στην επιδότηση των εργαζομένων. Γιατί σε συνάντηση που είχαμε στο γραφείο του κυρίου Βρούτσι, επέμενε αυστηρά 80 μέρες επιδότηση και μέχρι το Φεβρουάριο, γιατί το Μάρτιο λέει δεν μπορεί να πιστοποιηθεί, γιατί μπήκαμε στο Μάρτιο στο lockdown. Μα τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Γιατί πήγαμε εμείς πριν μια εβδομάδα έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και ανοίξαμε το πάνω, πεινάμε. Έτσι, γιατί δεν είχαμε τι να κάνουμε. Νομίζω ότι κανείς δεν το λέει αυτό, κύριε Χοντζόγλου. Επειδή σας λέω, έχω κάνει ρεπορτάζ και έχετε απόλυτο δίκαιο ότι υπάρχει αυτή η κατηγορία εργαζομένων. Να μας δώσει ο κύριος Πρωτοψάλτης απάντηση. Απάντηση. Αυτοί που κάναν το αίτημα για τον Νοέμβριο για να μπουν στην επιδότηση ανεργίας, πότε θα πληρωθούν? Να μας δώσει απαντήσεις. Το Νοέμβριο στην επιδότηση ανεργίας πότε θα πληρωθούν? Αυτό θα μας απαντήσει σε λίγο ο κύριος Πρωτοψάλτης. Και προσέξτε, τι θα γίνει? 3 μήνες είναι το επίδομα ανεργίας. Δηλαδή Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη. Φλεβάρι και Μάρτι πάλι στον αέρα. Πάλι θα τρέχουμε να παρακαλάμε για 400 ευρώ το μήνα. Και αυτό όλο που σας περιέγραψα, η κυβέρνηση και ο ΑΕΒ το ονομάζει στήριξη στους εργαζόμενους. Δηλαδή, ουσιαστικά τώρα μου λέτε ότι μέχρι πότε θα παίρνετε είτε το επίδομα ανεργίας είτε την ειδική αποζημίωση οι εργαζόμενοι στον επιχειρησιακό τουρισμό? Μέχρι ποιο μήνα? Οι εποχικοί δεν έχουν άλλη αποζημίωση. Δεν έχουν άλλη. Μπαίνουν στο επίδομα ανεργίας.
εφόσον ξεκίνησε το Νοέμβριο, θα ολοκληρωθεί το Γενάρη. Τρεις μήνες. Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη. Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, βέβαια. Και μετά δεν γνωρίζετε τι θα γίνει. Μετά θα κάνουμε το σταυρό μας. Γιατί φαίνεται ότι δεν θα είναι και θα παραταθεί ίσως και το lockdown. Μα ήδη η κυβέρνηση φέρνει προπολογίες και παρατείνει το πρόγραμμα συνεργασία και την τηλεεργασία μέχρι ναι, το μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Φεβρουαρίου, ναι. Τις αναστολές συμβάσεων τις έχει παρατείνει μέχρι στιγμής μέχρι 31 Γενάρη. Βλέπετε λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν έχει λυθεί και ότι θα πάμε έτσι για κάποιους μήνες ακόμα. Εμείς πώς θα ζήσουμε δηλαδή τώρα. Αυτό θα το θέσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταλαβαίνω την απόγνωσή σας, την ανησυχία σας. Τι να πω τώρα. Δεν μπορώ να το. Την απόγνωση. Είναι απόγνωση, πραγματικά. Και καταλαβαίνω. Θα τα θέσουμε και στον κύριο Πρωτοψάλτη να μας απαντήσει, γιατί είναι συγκεκριμένα αυτά που λέτε. Και πραγματικά πρέπει κάποιος ειδικός να απαντήσει. Και ξαναλέω. Είναι αμέσως ανταποκρίθη ο κύριος Πρωτοψάλτης. Και θέλω να ακούσετε την απάντηση που, τις απαντήσεις που θα δώσει τώρα. Θα τον έχουμε. Αν μπορούμε να τον έχουμε τον κύριο Πρωτοψάλτη, να ρωτήσω το χρόνο του διαμετώπου των αρχισυντάκτης εκπομπή. Να δούμε, μπορούμε να τους έχουμε μαζί. Ναι, σε πολύ λίγο μπορεί να σας βγάλουμε και μαζί, το προσπαθούμε και τεχνικά. Ξέρετε τώρα με τα Skype και με όλα αυτά, πάντα υπάρχουν προβλήματα. Προσπαθούμε, κάνουν τα παιδιά και σας ευχαριστώ σε όλους, σε όλα τα παιδιά στο Control για την υπεράνθρωπη προσπάθεια να βγείτε μαζί για να δώσετε τις απαντήσεις ο κύριος Πρωτοψάλτης. Το παλεύουμε. Πόσες υπολογίζετε, πόσοι είναι εργαζόμενοι, μου είπατε, στον επιστημισμό τουρισμό? Συνολικά. Με τα στοιχεία του Εργάνη το 2019, πλησιάζαμε τις 600.000 εργαζόμενους και στον επισητισμό και στον τουρισμό, είτε εποχική είτε συνεχούς απασχόλησης. Η πλειοψηφία του κλάδου είναι εποχικά εργαζόμενοι. Το νούμερο πράγματι είναι τεράστιο. Εκτινάστηκε τις χρονιές των μνημονίων. Γιατί ξέρετε ότι την εποχή που η χώρα δοκιμαζόταν από τα μνημόνια και από την κρίση, ο κλάδος μας δεν γνώρισε κάτι τέτοιο. Είχε άνθηση από ρεκόρ σε ρεκόρ κάθε χρόνο. Με αποτέλεσμα είχε πολλοί συνάνθρωποι μας, πολλοί συμπολίτες μας, να στρέφονται προς το δικό μας κλάδο για να εξασφαλίσουν ένα εισόδημα. Έτσι γιγαντώθηκε ο κλάδος μας. Κύριε Χοντζογλου, μια ανατελεία, γιατί μάλλον τα καταφέραν τα παιδιά και σας ευχαριστώ όλους εδώ τους συναδέλφους. Έχουμε τον και τον ευχαριστώ. Είναι προς τιμή του που δέχτηκε να βγει έτσι ζωντανά. Τον έχουμε. Τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, τον πρόεδρο του ΟΕΔ. Κύριε Πρωτοψάλτη, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Είναι τιμή σας που δεχθήκατε χωρίς να σας έχουμε προειδοποιήσει και το λέω, έγινε ο νέρα αυτό, να βγείτε και να απαντήσετε στον κύριο Χοντζογλου. Γιατί έκανε καταγγελίες που χρειάζονται απάντηση. Πάω κατευθείαν, κύριε Πρωτοψάλτη, και να σας πω και ένα χρόνια πολλά, γιατί σας πήρα τα μούτρα που λένε και στο χωριό μου, να μας πείτε τι γίνεται, πότε θα πληρωθούν τα επιδόματα Νοεμβρίου και τι έκανε μια καταγγελία για τον Νοέμβριο. Όχι Νοεμβρίου, πότε θα πληρωθούν αυτοί που κάναν αίτηση το Νοέμβριο, πότε θα πληρωθούν την πρώτη δόση. Ωραία. Μας ακούει ο κύριος Πρωτοψάλτης? Ναι, σας ακούω. Εμείς, όπως όλες οι αιτήσεις ανεργίας που έχουμε, επεξεργάζονται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Ο μέσος όρος αυτή είναι 45. Μάλιστα, για τα εποχικά, επειδή έχω συγκεκριμένη πληροφόρηση, οι αιτήσεις που ήρθαν μεταξύ 1η και 15 Νοεμβρίου έχουμε ένα ποσοστό εκκρεμωτήτων κάτω του 4%. Αυτό σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε, παρά το γεγονός που, όπως όλο το δημόσιο, έχουμε ιδιαίτερα αισθητά μειωμένο διαθέσιμο προσωπικό, διότι, όπως καταλαβαίνετε, λειτουργούμε σε μια κατάσταση έκτακτων μέτρων με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με υψηλά ποσοστά τηλεργασίας, άδεια ειδικού σκοπού κτλ. Παρόλα αυτά, οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να επεξεργάζονται και να βγαίνουν οι αποφάσεις για το επίδομα ανεργίας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Κύριε Χοντζογλου, θέλετε να απαντήσετε, χωρίς να ολοκληρώσω και να του κάνετε την επόμενη ερώτηση, για να έχουμε και τις απαντήσεις. Ναι, αφού ευχηθώ στον κύριο Πρωτοψάλτη χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχει και αυτός και η οικογένειά του. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω στο ποσοστό που αναφέρατε, κύριε Δικητά. Η μοναδική περιοχή που δείχνει να πηγαίνει καλά και να βγάζει αποφάσεις για να πληρωθούν είναι ο ΑΕΡ στα Χανιά. Εγώ έχω στοιχεία στην Ομοσπονδία και μην μου πείτε πάλι να τα προσκομίσω, γιατί έτσι μου είχατε πει να σας προσκομίσω και στοιχεία για το πώς σημαίνουν ακάλυπτοι. Και παραδώσαμε στικάκι στο Υπουργείο Εργασίας με 2.500 ονόματα και αφημί και δεν πήραμε ποτέ απάντηση. Λοιπόν, δεν επλήρωνονται οι εργαζόμενοι και επίσημα ο ΑΕΡ μας απάντησε, επίσημα, έχουμε χαρτί από τον ΑΕΡ,
ότι θέλει 60 με 90 ημέρες για να επεξεργαστεί τα στοιχεία και να προχωρήσει στην καταβολή του επιδόματος ανεργίας. Κατανοούμε το πρόβλημα με τον κορονοϊό και σεβόμαστε τις άδειες ειδικού σκοπού που υπάρχουν για τους συναδέλφους του ΑΕΔ και την τηλεργασία. Αλλά αυτό, πιστέψτε με, τον εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει εισόδημα στην τσέπη του αυτή τη στιγμή και κάνει γιορτές χωρίς λεφτά, δεν τον αφορά. Δεύτερον, το ερώτημα που θα ήθελα να σας κάνω είναι: είναι ενήμεροι επιτέλους όλοι κατά τόπους ο ΑΕΔ για την εγκύκλιο που λέει ότι φέτος χρειάζονται 50 ένσημα για να βγει κάποιος σε επίδομα ανεργίας? Γιατί έκανα μια καταγγελία και θέλω την απάντησή σας. Από τον ΑΕΔ Ιωαννίνων απορρίπτουν τους εργαζόμενους με 53, 54, 57 ένσημα γιατί υποστηρίζουν ότι θέλουν 100. Και δεν αναφέρομαι σε αυτούς που βγαίνουν για πρώτη φορά στο επίδομα ανεργίας, αναφέρομαι σε παλιούς εργαζόμενους που ξέρουν τη διαδικασία. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να μου επιτρέψετε ότι ο μόνος που έχει στοιχεία για το τις αιτήσεις ανεργίας είναι ο ΑΕΔ. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού, στο οποίο δεν νομίζω ότι ο κ. Χότζογλου έχει πρόσβαση. Σε αυτό έχουν πρόσβαση η διοίκηση του ΑΕΔ, οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Έχει συγκεκριμένες πληροφορίες και σας λέω τα επίσημα στοιχεία του συστήματος. Και μόλις σας περιέγραψα ότι οι αιτήσεις του πρώτου δεκαπενθήμερου του Νοεμβρίου των εποχικών έχουν ποσοστό εκκρεμότητας κάτω του 4%. Αυτή και εγώ σας λέω ότι λέτε ψέματα. Και εγώ σας λέω ότι λέτε ψέματα, κύριε Πατοψάλτη. Λέτε ψέματα. Τι εννοείτε, λέω. Λέτε ψέματα, δεν ισχύει το ποσοστό που λέτε. Είναι οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή απλήρωτοι. Απλήρωτοι. Να απαντήσει, σας παρακαλώ, εγώ το πληρώνω. Να απαντήσει ο κύριος, γιατί κάνει τον. Είπατε ότι λέει ανακρίβεια. Να απαντήσει ο κύριος Πατοψάλτης, μία στιγμή. Κύριε Πατοψάλτη. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μπω τώρα σε αυτό το. Σωστό είναι αυτό. Σας λέω ότι λένε τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του οργανισμού. Τώρα δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε σε αυτό. Μάλιστα. Σας λέω τι είναι τα στοιχεία. Έχετε στείλει την εγκύκλιο στα κατόπους υποκαταστήματος του ΑΕΔ για τα ένσημα. Γιατί έκανε καταγγελία για τον ΑΕΔ Ιωαννίνων ο κύριος Χότζογλου. Κυρία Κάντζου, προφανώς και ο νόμος υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ. Και οι εγκύκλοι σχετικοί έχουν βγει και οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ έχουν ενημερωθεί. Από εκεί και πέρα, άμα υπάρχει οποιοδήποτε περιστατικό όπου πιστεύει κάποιος ότι δεν εφαρμόζεται ο νόμος, προφανώς και πρέπει να ενημερωθεί η διοίκηση του οργανισμού και θα εξετάσουμε αυτή την περίπτωση. Αλλά εγώ να σας πω συγκεκριμένα παραδείγματα στη Ρόδο, για παράδειγμα, που έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό εποχικών εργαζομένων, έχουμε σχεδόν μηδενικές εκκρεμότητες από το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά από την υπηρεσία και δεν είναι μόνοι. Τώρα έχουν 118 κέντρα προμόθησης απασχόλησης σε όλη τη χώρα. Προφανώς, όταν εγώ σας λέω το ποσοστό εκκρεμότητων που είναι ο μέσος όρος πανελλαδικά, κάπου μπορεί να είναι πιο ψηλά, κάπου μπορεί να είναι πιο χαμηλά. Αλλά όλα γίνονται με κύριο για την απάντηση. Από τα τέλη της δεκαετίας του 80 υπάρχει πολιτική απόφαση που θέτει ανώτατο όριο. Κύριε Πατοψάλτη, επειδή γνωριζόμαστε από το ρεπορτάζ και πάντα έχουμε και καλή επικοινωνία, θέλω να σας ρωτήσω, μήπως θα πρέπει να ξαναδείτε το θέμα των εργαζομένων στον επιστημισμό, τουρισμό? Καταλαβαίνω ότι, ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Μην μου το πείτε, το ξέρω, γιατί ξέρω λίγα οικονομικά. Ξέρω ότι δεν είναι απεριόριστες δυνατότητες. Όμως, μήπως αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τους δείτε με περισσότερο. Όχι ότι δεν ενδιαφέρεστε, αλλά μήπως είναι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν κάτι παραπάνω? Γιατί αυτό καταλαβαίνω από τον κύριο Χότζογλου. Καταλαβαίνετε την απόγνωση των ανθρώπων. Δεν θέλουμε κάτι παραπάνω. Θέλουμε να επιβιώσουμε. Να επιβιώσουμε. Αυτό εννοώ, κύριε Χότζογλου. Και τα φωνάζουμε και τα ξέρει ο κύριος Πρωτοψάλτης μήνες τώρα. Ωραία. Όταν του λέγαμε να μην βάλει όρους και προϋποθέσεις για επιδότηση. Είναι σημαντικό να τοποθετούμε στα θέματα αρμοδιότητάς μου. Εμείς όλα τα έκτακτα κυβερνητικά μέτρα που έχουν πάρθει για τη στήριξη του εργατικού δυναμικού από τις δίμηνες παρατάσεις, στην έκτακτη ενίσχυση των μακροχρόνια ανέργων, στις πληρωμές των εποχικών χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, στο τουρισμό και... παρατάθηκε αυτό. Αυτό παρατάθηκε, κύριε Πρωτοψάλτη, το επίδομα. Όλη την Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο παρατάθηκε. Έχουμε προχωρήσει και ομαλά έχουν υλοποιηθεί.
Κάτσε να δώσει ο κύριο Κότζογλου. Απαντήστε. Το επίδομα στου εποχικού. Ακούστε, κύριε Κοντζάβη. Δεν θα πείτε. Για του εποχικού. Τη στήριξη του εργατικού δυναμικού. Προφανώ ο ΕΤΑ τη υλοποίησε. Αλλά τι ακούστε, κύριε Κοντζάβη, ακούστε με ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ακούστε με. Δώσατε ένα έκτακτο επίδομα ενεργείας. Δεν ακούγεστε τώρα, μιλάτε κύριε Πάνο. Μια ερώτηση και να απαντήσει ο κύριος Πρωτοψάλτης. Παρακαλώ κύριε Χότζογλου, κάντε την ερώτηση. Θέστε την ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όλα έχουν και ένα όριο. Έτσι. Δηλαδή, ακούμε τα φίλια του και λιγάκι ότι παρατείνω την επιδόματα ενεργείας. Δώσατε στους εποχικούς χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης έκτακτο επίδομα ενεργείας στους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Σωστά. Σωστά. Το παρατείνατε αυτό. Δεν υπήρχε τέτοια απόφαση κυβερνητική να παραταθεί. Αυτό δεν είναι αυτό το οποίο. Καταλαβαίνω, αλλά καταλαβαίνετε την κ. Πρωτοψάλτη που λέει ότι δεν είναι δικιά του απόφαση να αποφασίσει εκείνο αν παραταθεί το επίδομα. Όταν είχαμε τη συνάντηση, όταν είχαμε τη συνάντηση με τον κ. Βρούτση και την κ. Φατινάκη, και ήταν τον κ. Πρωτοψάλτη μπροστά, ο κ. Πρωτοψάλτη επέμενε ότι πρέπει να μπουν όροι και προϋποθέσεις στην επιδότηση φέτο. Δεν θα το κάνουμε δηλαδή τώρα. Εντάξει, κύριε Χότζογλου, δεν ακούγεται ο κύριο Πρωτοψάλτη, σα παρακαλώ. Κύριε Χότζογλου, σα παρακαλώ να ακουστεί ο πρόεδρο του ΕΕ, σα παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Πρωτοψάλτη, δεν έχει νόημα η κουβέντα μα. Ο κύριο Πρωτοψάλτη μπορεί να λέει τα δικά του. Ναι, αλλά δεν τον ακούμε, κύριε Χότζογλου, να τον ακούσουμε και εκείνον. Είναι σημαντικό το ότι δέχτηκε να μα μιλήσει. Πιστεύω ότι και από τα στοιχεία φαίνεται ότι και τα αντανακλαστικά τη κυβέρνηση στο θέμα. Ότι υπάρχουν πολλά μέτρα να στηρίξουμε το εργατικό δυναμικό. Τώρα, στην υλοποίηση, πιστεύω, ειδικά άμα κανείς λάβει υπόψη τις συνθήκες που υπάρχουν και στο δημόσιο, γιατί αυτό δεν μπορούμε να το. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να αγνοήσουμε. Αυτή τη στιγμή γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες από τους εργαζόμενους του ΑΕΛ, οι οποίοι πραγματικά υπερβάλλουν αυτό, να επεξεργαστούν όλα αυτά τα νέα έκτακτα μέτρα, να βγουν οι αποφάσεις. Όπως ξέρετε πολύ καλά, όταν μιλάμε για δημόσιο χρήμα, πρέπει να ακολουθείτε μια διαδικασία να ελέγχονται δικαιολογητικά όλη αυτή η διαδικασία η διοικητική. Και πιστεύω ότι ο ΑΕΔ έχει ανταποκριθεί πολύ αποτελεσματικά στην ανάγκη να στηρίξει το εργατικό δυναμικό. Λοιπόν, επειδή κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε, καταλαβαίνω και την απόγνωση του Προέδρου των Εργαζομένων στον κλάδο Επιστημισμό Τουρισμού. Και θα θέλω να πω ξανά ότι ο κύριος Πρωτοψάλτης φαίνεται να ακούει κάποια από τα προβλήματα. Θα ήταν καλό να μπούμε σε ένα διάλογο, οι δύο πλευρές να μπείτε σε ένα διάλογο, για να δείτε τι παραπάνω μπορεί να γίνει. Φυσικά, και να ξαναλέω, ότι ο κύριος Πρωτοψάλτης δεν αποφασίζει ο ίδιος. Υπάρχουν κυβερνητικές αποφάσεις βάσει των δημοσιονομικών περιθωρίων. Άλλος κρατά το πουγγί της χώρας, το πουγγί το λέω λαϊκά. Λοιπόν, καταλαβαίνω όμως και τον κύριο Χότζογλου που κουνάει το κεφάλι του. Τι μου λέτε τώρα. Και να ολοκληρώσουμε, κύριε Χότζογλου, σας παρακαλώ. Ναι, και ολοκληρώνουμε. Ο κύριος Πρωτοψάλτης θέλει, αλλά δεν μπορεί. Ο κύριος Βρούτσης θέλει, αλλά δεν μπορεί. Και όλοι καταλήγουμε τώρα στο γεγονός ότι μας κόβει την επιδότηση ο κύριος Σταϊκούρας με τον κύριο Σκυλακάκη. Γιατί αυτή την ενημέρωση είχαμε εμείς από το Υπουργείο Εργασίας. Ότι ναι, ναι, αλλά. Λοιπόν, αυτά είναι καλαμπούρια. Λοιπόν, ωραία. Κύριε Χότζογλου, βάλτε μια τελεία. Ένα σχόλιο στον κύριο Πρωτοψάλτη. Βάλτε μια τελεία. Πίσω του από εδώ και πέρα. Μάλιστα, κύριε Πρωτοψάλτη. Έχω τοποθετηθεί με στοιχεία. Αυτά που σας λέω είναι τα στοιχεία που έχω. Η διοίκηση παρακολουθεί. Πάντα μια σκοπική στοιχεία. Και η διαδικασία των αιτήσεων και την πορεία των αιτήσεων είναι μεγάλος ο φόρτος. Πιστεύω ότι ανταποκρινόμαστε στο σημείο του δυνατού. Εγώ από την πλευρά μου θεσμεύομαι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Το καταλαβαίνετε. Πριν να κλείσουμε, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Σας παρακαλώ, κύριε Χότζογλου. Γιατί τα θέματα που δεν έχουμε να πάμε, κύριε. Προκαλείτε. Ναι, δεν ακούγεται. Κύριε Χότζογλου, καταλαβαίνουμε. Προκαλείτε, κύριε. Εγώ, αυτά που έχω τα παραθέτω. Προκαλείτε, κύριε. Είστε προκλητικός. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Σας εύχομαι καλή χρονιά και ελπίζω να τα πούμε τη νέα χρονιά. Να ξαναδούμε το θέμα των εργαζομένων στον επιστημισμό τουρισμό, κύριε Πρωτοψάλτη, και να τα πούμε επί άλλης βάσης σε πιο ήρεμους τόνους. Καταλαβαίνετε όμως ότι υπάρχουν και άνθρωποι, υπάρχουν και εργαζόμενοι, το γνωρίζετε κι εσείς, που πραγματικά βρίσκονται. Να πάει ο κύριος Πρωτοψάλτης να πει στους εργαζόμενους ότι έχει πόρτα εργασίας. Και δεν μπορεί να του πληρώσει τώρα. Κύριε Χότζογλου, κύριε Χότζογλου, σας παρακαλώ, σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Κύριε Πρωτοψάλτη, παρακαλώ. Είναι που έχουμε εμείς και είναι τα στοιχεία της διοίκησης τα απαραίτητα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ανέβηκαν λίγο οι τόνοι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
Ναι, 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 εντάξει, το έκλεισε ο κύριος Κότζογλου. Μόνος του, καταλαβαίνετε, ήταν εκνευρισμένος και ο κύριος Κότζογλου. Το καταλαβαίνω, όταν άνθρωποι έχουν να δουν Μηνιάτικο από το Μάρτιο, είναι ένα πρόβλημα. Ο κύριος Πρωτοψάλτης πάλι λέει ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να, αυτά είναι τα προβλήματα. Έχει δημιουργήσει η πανδημία σε συγκεκριμένους κλάδους, σε κατηγορίες εργαζομένων και δεν είναι λίγοι. Είναι πολλοί στον κλάδο επιστημισμού τουρισμού. Ας το δει το Υπουργείο, ας το δει ο ΑΕΔ, όλα αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνω, ξαναλέω, ύψωσε τους τόνους, σήκωσε τους τόνους και ο κύριος Κότζογλου, αλλά και ο κύριος Πρωτοψάλτης προς τιμήν του δέχτηκε να μιλήσει εδώ και μίλησε στην εκπομπή και τον ευχαριστώ πολύ. Μέρες γιορτινές, αλλά δυστυχώς τα προβλήματα παραμένουν. Ξέρετε, το χαμόγελο εμείς θέλουμε πάντα να σας αποχαιρετούμε με χαμόγελο εδώ στο Attica TV. Θα είμαστε και αύριο μαζί σας στις 5.30 εκπομπή Πολιτική Οικονομία, γιατί ο Βασίλης Σαλαμάγκας θα είναι από Δευτέρα. Έχει πάρει λίγες μέρες άδεια για να ξεκουραστεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ και αύριο μια άλλη εκπομπή, παραμονή, προπαραμονή της πρωτοχρονιάς. Ελπίζω έτσι να έχουμε και λίγο πιο πολύ χαμόγελο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.